αθλητικός και ενίοτε μουσικός λίμπερο 107,4. Έτσι, ξεκίνησε με ένα πολύ όμορφο τραγούδι από τη χρονιά του 1984. Στέλιο. Α, πρέπει να σε σήκωσε τώρα. Άστο. 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 1984, Στέλιο, ξανά σου λέω. Τη χρονιά. Από την Marilyn Martin, είναι από το soundtrack της ταινίας «Οι δρόμοι της φωτιάς», που επαναλάβω, το έχω ξαναπεί, πάτωσε στο box office στην Αμερική. Στην Ελλάδα έκανε όμως τεράστια επιτυχία, τεράστια, μεγάλη επιτυχία. Είναι από τη χρονιά, επαναλαμβάνω, του 1984. Κάτσε να το ξαναβάλω. Έλα, ξανά, ξεκινάς. Μετά από 9 χρόνια γεννήθηκε κι εγώ. Μετά από 9 γεννήθηκες, έτσι. Εκεί τότε πιθανόν δεν ήξερε και ο μπαμπάς τη μαμά, έτσι. Το 84, πιθανόν. Γνωριζόντουσαν, αλλά γνωριζόντουσαν. Δεν είχαν σχέση. Α, ναι. Ο κύριος Γιάννης, είπαμε, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ο κύριος Γιάννης μας ακούει τώρα, έτσι, να του στείλουμε τα χαιρετίσματά μας. Δουλεύει κιόλας. Δουλεύει. Α, ωραία. Διπλή χαρά τότε και σε ακούει και δουλεύει άνθρωπος. Εντάξει, πάω ξυσμένο, εντάξει, όλοι κάνουμε λάθη στη ζωή μας. Δεν πειράζει. Και αυτός λέει ότι κάνω εγώ λάθος. Λογικό. Λοιπόν, Λίμπερο 107,4, εκπομπή που ακούτε έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Εδώ. Επαναλαμβάνω, στο Λίμπερο 107,4. Από τις 9 μέχρι τις 11 ο Τάσος είχε μια υποχρέωση ανελημμένη. Δευτέρα πρώτα ο Θεός θα μας. Θα είναι εδώ μαζί μου. Πρώτο ο Θεός, να το λέμε έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε την εκπομπή. Πιστεύω ότι θα είμαστε καλή παρέα για εσάς και εσείς για εμάς για τις επόμενες 2 ώρες. Θα ανοίξουμε τις γραμμές μετά τις 9.30 να κάνουμε εδώ λίγο σχολιασμό της επικαιρότητας αθλητικής πρότιστα. Και όχι μόνο όμως, διότι υπάρχουν και ένα-δύο πραγματάκια έτσι. Μπορούμε να τα σχολιάσουμε, Στέλιο, αν θέλεις. Ένα δηλαδή. Ένα, ναι. Διότι αν άνοιγε σήμερα τις ειδήσεις, βλέπεις καταρχήν. Ναι, βλέπω. Βλέπεις. Βλέπω. Να μην βλέπεις, λέω εγώ. Βλέπω, ναι. Έχω μια άποψη, ας πούμε. Σωστά, καλά κάνεις. Για τίποτα άλλο. Καλά κάνεις, πλάκα έκανα. Κυρίως ενημερώνω από το ίντερνετ. Εντάξει. Ναι, καλά. Καλά, λογικό, λογικό. Υπάρχει αυτό το θέμα με την με το βιτριόλι, με την νεαρά που έριξε το βιτριόλι στην άλλη νεαρά. Κάτσε ότι έγινε, τελειώνει, όχι δεν τελειώνει. Βγαίνουν όμως, αν άκουγες με τον Νίκο τον Μοσχοβίτη που είχα ένα έτσι διάλογο πάνω σε αυτό, βγήκε ένα συμπερασματάκι που όσο και να φαίνεται έτσι άπτεται και τον αθλητικό, νομίζω. Με κάποια στερεότυπα που έχουμε στο μυαλό μας που δεν είναι έτσι όπως θα νομίζουμε, έτσι. Διότι και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης με το δικηγορικό έτσι ρεπορτάζ έχουν σχέση, όχι μόνο γενικά λέω, έτσι. Το ποδόσφαιρο γενικότερα συνδέεται με το δικαστικό ρεπορτάζ. Συνδέεται 100%. Καλά, του Άρη σχεδόν πάντα. Του ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια όχι. Πιο παλιά, ναι, και αυτός. Και αυτός είχε προβλήματα. Και για να μπω κατευθείαν, θα διαβάσουμε μετά το βασικό υποστηρικτή της εκπομπής. Άκουσα ένα πολύ ωραίο, ήταν ο δικηγόρος της κατηγορουμένης, να πούμε έτσι, που είπε ένα πολύ ωραίο και με έκανε να αναθεωρήσω κάποια πράγματα που τα βλέπαμε και έλεγα και εγώ σχολίαζα. Είπε ένα καταρχήν αυτό το να ρίξει βιτριόλι σε κάποιον άλλον ή σε κάποια άλλη όπως έγινε, η κατηγορία είναι βαριά σωματική βλάβη. Ναι, βαριά ασκούμενη σωματική βλάβη, νομίζω αν το θυμάμαι καλά τον δικονομικό όρο. Και είπε το ωραίο αυτός ο τέτοιος, ο δικηγόρος της κατηγορουμένης, ότι καταρχήν της απαγγέλθηκε κατηγορία για ανθρωποκτονία. Για ανθρωποκτονία και μάλιστα με σώα στας φρένας, ας πούμε, δηλαδή όχι με κανένα. Και είπε το ωραίο ότι, ότι στο δικαστήριο θα γίνει η κατηγορία σωματική βλάβη, έτσι, βίαιη ασκούμενη σωματική βλάβη, αλλά το έκανε αυτό, λέει, ο εισαγγελέας, άκου το ωραίο, για να ανοίξουν, λέει, τα τηλέφωνα. Τώρα θα μου πει, αλλά Ζάχο, αυτό που κολλάει με τα αθλητικά. Θα σου πω που κολλάει. Δεν λέμε πολλές φορές, κι εγώ το έχω πει, ρε, να ανοίξουν τα τηλέφωνα να δούμε. Προφανώς τα τηλέφωνα δεν ανοίγουν έτσι εύκολα. Με το απόρριτο των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, έτσι. Δεν ανοίγουν έτσι. Δηλαδή, ούτε καν να ρίξει βιτριόλι δεν ανοίγουν. Έκανε την κατηγορία, από ό,τι λέει ο δικηγόρος, έτσι. Έκανε την κατηγορία ανθρωποκτονία. Εκ προθέσεως κιόλας, για να ανοίξουν, λέει, τα κινητά. Ναι. Δεν ξέρω αν. Για να ανοίξουν τα τηλέφωνα, έτσι είπε, τα κινητά. Τα τηλέφωνα της, προφανώς σταθερό και το κινητό της. Εμένα μου εντυπωσιάστηκα πραγματικά και εγώ λέω καμιά φορά εσύ. Εγώ στο μυαλό μου έχω ότι αν κάνουμε μήνυση σε κάποιον. Ναι, μπορεί να ανοίξει το τηλέφωνο. Προφανώς
Όχι, δεν ανοίγει το τηλέφωνο, ούτε την πόρτα του σπιτιού μπορεί να ανοίξει. Ο ΠΑΟΚ το ζήτησε αυτό για τα μέλη τη Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού μετά από όλη ναι. την υπόθεση που έγινε. Το ζήτησε αυτό. Το ζήτησε. Τώρα το τι έγινε δεν ξέρω. Ναι. Αλλά άμα είναι ναι. έτσι όπως το λέει όντως ο δικηγόρος. Έτσι είναι. Δεν μπορεί να μην είναι. Δεν πρόκειται να ανοίξει. Καλά, δεν πρόκειται. Κοίτα, δεν μπορεί να μην είναι έτσι. Διότι σου λέει, θα είναι, γιατί προφανώς ναι. δεν άνοιξαν. Έτσι, ναι. Αυτό που άνοιξε είναι που άνοιξε από τη συνδιαλέξη. Είναι από η κάρτα και από το ταξί, όχι τίποτα άλλο. Ναι, τηλέφωνα δεν άνοιξαν. Ναι, ναι. Έτσι. Δηλαδή, εμένα εντυπωσιάστηκα πραγματικά γιατί ήταν ένα λογότυπο που είχα και εγώ στο μυαλό μου για οποιαδήποτε. Λέμε ότι αν κάνεις μία μήνυση, ανοίγουν τα τηλέφωνα. Δεν ανοίγουν ούτε καν αν κάνεις βαριά σωματική βλάβη στον άλλον. Όχι, θα. Μόνο ανθρωποκτονία προφανώς και κάτι βέβαια πιο βαρύ από την ανθρωποκτονία μπορώ να σκεφτώ κάτι. Τέλος πάντων, εγώ εντυπωσιάστηκα με αυτό. Τώρα κάποιος αν έχει δικονομικές έτσι γνώσεις. Ή άμα είναι δικηγόρος. Ναι, αυτό. Και έχει τέτοιο μπορεί να μας διαφωτίσει. Εγώ πάντως πραγματικά εντυπωσιάστηκα και το έφερα έτσι σε αντιπαραβολή με τα αυτά που λέγαμε και σχολιάζαμε τόσο καιρό. Αλλά βέβαια μία στάμπα, μία επιβεβαίωση αν αυτό ισχύει όχι μπορούμε να την έχουμε από τους φίλους. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τότε να πω όπως καταλάβατε Στέλιος Παπαντονίου, ΠΑΟΚ Day, εδώ είπαμε, καλύτερη πρώτη αλλαγή εδώ της εκπομπής και του σταθμού. Τον ευχαριστώ, ο Στέλιος πραγματικά όποτε του έχω ζητήσει, έτσι, όχι δεν μου είπε. Αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, έτσι. Έχουμε πει και ένα πιο όχι, ρε παιδί. Εντάξει. Και ο Μεταξά είπε ένα. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Και έμεσα ιστορία. Δεν το έλεγε, ναι, έγραψε και ιστορία. Εντάξει. Εσύ δεν έγραψε ιστορία, ούτε συγγράφει ούτε εγώ. Όχι, εγώ έγραψα στην τρίτη ηλικίου και δεν έγραψα καλά, να σου πω την αλήθεια ιστορία. Έγραψα κάτω από τη βάση. Δεν ήμουνα τη ιστορία των μαθηματικών. Λοιπόν, ξεκινάω. Μαθηματικών. Τρελαίνομαι για νούμερα 20 είχα στην άλγευρα. Άλγευρα είχα 20. Σε όλα τα άλλα είχα 11, 12, 9. 8, στα μαθηματικά, μαθηματικά 20. Ντουγάνι. Ακόμη και τώρα σου λέω τρελαίνομαι οτιδήποτε έχει σχέση με αριθμούς και έτσι να με βάζει να μπω σε διαδικασία να σκέφτομαι έτσι πράγματα που μπορούν να γίνουν ανάμεσα σε αριθμούς. Λοιπόν, ξεκινάω με την Μάζδα Μανατίδη. Την ευχαριστούμε που στηρίζει εδώ και το ραδιόφωνο αλλά φυσικά και την εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα για ακόμη μία βραδιά. Μία Μάζδα Μανατίδη που έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Μάζδα. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά. Ελαστικά αξεσουάρ και μετρητή στην BSRX. Mazda Manatidi σε ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα πάντοτε τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει το μάστορά του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτέλειο του. Το σημείο συνάντησης των Mazda είναι ένα στην πόλη μας και βρίσκεται στην Παπάθη 205. Τηλέφωνο 2310-924-931. Λοιπόν, κάτσε να αφήσουμε τη Mazda Manatidi. Για λίγο δηλαδή, ξαναθυμηθούμε στο τέλος, έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να μπούμε λίγο Στέλιο, είπαμε και για το. Βιτριόλι που η μία όμορφη γυναίκα έριξε στην άλλη όμορφη γυναίκα βιτριόλι γιατί για ένα αίτημα φιλίας στο Facebook. Γι' αυτό να προσέχεις. Να προσέχεις. Οι γυναίκες είναι περίεργες. Όχι ότι οι άντρες πάνε πίσω, αλλά οι γυναίκες είναι πολύ πιο περίεργες σε αυτά τα θέματα. Τώρα, γιατί πριν φύγω από το σπίτι, έβλεπα ειδήσεις και έλεγε ότι πέρα από το αίτημα φιλίας, πριν ένα χρόνο Ο άντρας ο οποίος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ναι, μπήκε ανάμεσα ας πούμε που δεν πρόσωπο, έγινε έτσι, που ναι. δεν έγινε έτσι γιατί θα σου πω τι έγινε, το άκουσα καλά. Ναι, είπε ότι είχε συζητήσει με την θύμα. Ναι, έδειξε και τα μηνύματα που αντάλλαξαν. Αλλά δεν ήταν κάτι... Θα σου το πω γιατί το είδα. Εγώ θα πω είμαι κουτσομπόλης να σου πω. Είμαι. Οι άντρες... Καλά, αυτά και όλοι. Οι άντρες είναι πιο κουτσομπόλητες από τις γυναίκες. Αυτό θα σου το λέω εγώ δεδομένο. Το παρακολούθησε. Είναι ένα, όπως λέει και ο Χατζηνικολάου, κέντρισε αυτή η υπόθεση το ενδιαφέρον τη κοινή γνώμη ελληνική. Ναι. Άκου τι έγινε, λέει. Τη έστειλε. Έτοιμα φιλία. Ναι. Και λέει αυτή που έριξε το βιτριόλι στην άλλη. Λέει, σου έστειλε, λέει, ναι, λέει, δεν. Μόνο λέει, δέχτηκα. Δεν σου έχει πει τίποτα. Λέει, όχι, τίποτα. Δεν με έχει στείλει. Μετά την ξαναστέλνει. Λέει, τον έβγαλα, τον ξέγραψα και μετά ξαναστέλνει μήνυμα. Και λέει. Λέει όχι κόπελα μου, λέει δεν τρέχει τίποτα, ίσα ίσα λέει τον διέγραψα, αλλά να σου πω λέει ότι αυτός προφανώς κοιτάει πολλές. Δηλαδή τις άνοιξε και τα μάτια κιόλας, έτσι. Ναι. Γιατί σου λέει όχι, εγώ δεν με ενδιαφέρει, λέει, αλλά αυτός λέει να ξέρει ότι ξενοκοιτάει, δηλαδή δεν είσαι η μόνη. Όταν τα έχει ακόμη τη το λέει. Μετά χώρισαν, ξανά έστειλε την πίτη, τον έκανε προφανώς ad αυτή, μετά από μήνες αυτό δεν ξέρω γιατί, εφόσον το διέγραψε τον ξανά έκανε ad, βέβαια. Ή λίγο περίεργο να πω. Αν και εγώ το έχω κάνει, να σου πω. Όλοι λίγο πολύ τα έχουμε κάνει αυτά. Ναι, ναι. Γι' αυτό να προσέχεις Στέλιο. Ναι. Και άμα δεις έτσι καμιά γυναίκα έτσι να έρχεται κατά πάνω σου, κάνε μια τρίπλα. Γιατί να κοιτάς, μην έχει γάβει τριόλι στο χέρι τίποτα και γίνει σκάπα.
Απίστευτα πράγματα. Ναι, τώρα γελάμε βέβαια, αλλά είναι πραγματικά πολύ άσχημο αυτό που έγινε. Πάντως έχουν γίνει άλλες δύο περιπτώσεις στο εξωτερικό, ναι, με παρόμοια χτυπήματα γυναικών που έριξαν βιτριόλι σε άλλες γυναίκες, άλλες, ναι, κοπέλες. Και γιατί μου αρέσει αυτές οι παράλληλες ιστορίες που... Ναι. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό και έχει ξαναγίνει άλλες φορές. Και αυτό το άκουσα. Στην Αγγλία ήταν ο άλλος, ναι, με το μοντέλο. Και ωραία κοπέλα εκείνη. Ναι. Αλλά εκείνη, τον τέξτερα σπάντο, περιορίξω, λέει κολοκυθόπιτα. Πώς εκείνη η θεά πραγματικά, έστω είχε για λίγο καιρό σχέση με εκείνον εκεί τον άνθρωπο. Μπορώ να το καταλάβω. Εντάξει. Προφανώς είχε κρυφά χαρίσματα, να σου πω την αλήθεια. Είναι αυτό που λένε ότι, ναι, οι γυναίκες δεν ερωτεύονται με τα μάτια όπως οι άντρες, αλλά με τα αυτιά. Μάλλον το είχε πολύ στο μπλα μπλα ο τύπος. Ναι, και με τα μάτια, άμα κοιτάξουν λίγο σε καμιά έτσι, σε ένα τραπεζικό έτσι, λογαριασμό, το έχουν αυτό, να πούμε. Καλά, την αλήθεια. Ναι, ισχύει. Λοιπόν, πάμε, θα σας αφήσουμε τα κουτσομπολίστικα, γιατί έχουμε Παρασκευή, ναι, έχουμε μπροστά μας Σαββατοκύριακο με παιχνίδια. Ξεκίνησε και η Super League. Ξεκίνησε η Super League, έχουν ξεκινήσει όλα τα πρωταθλήματα λίγο πολύ. Βλέπω εδώ Β' Εθνική Ισπανίας, χθες ξεκίνησε και η Premier Division με το παιχνίδι της Σεβίλης 2-0 την Πέτης. Έχει αγωνιστική, έχει Γερμανία και σιγά σιγά νομίζω και η Αγγλία μπαίνει την άλλη εβδομάδα ή την άλλη μπαίνει ή αυτή. Την άλλη εβδομάδα νομίζω. Την άλλη εβδομάδα νομίζω μεσοβδόμαδα και μάλιστα με Manchester Tottenham, με αυτός ο Hobbit που είναι στη Manchester, αυτό το cartoon που είναι στον πάγκο. Σίγουρα θα οδηγεί σε μεγάλες μέρες στην Manchester. Λοιπόν, όλα τα πρωταθλήματα ξεκινάνε. Έχουμε πλήρη αγωνιστική δράση. Αυτή θα σχολιάσουμε. Να ξεκινήσουμε φυσικά από τα δικά μας. Να ξεκινήσει εσύ με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Έχουμε ειδησούλες και από τον Άρη. Ευχάριστες ειδήσεις. Αλλά το σχόλιο μου είναι το πρώτο έτσι. Η πρόγευση. Εντάξει, στον Άρη να μην πανηγυρίζουμε με τα δεδομένα, έτσι. Δεδομένα μπορεί άλλες χρονιές να μην ήτανε. Αυτό έχει δίκιο αν κάποιος το ισχυριστεί, αλλά έχουμε αυτή τη στιγμή, έχουμε μεγαλομέτωχο, δεν έχουμε διαχειριστεί. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό στον Άρη. Το μπερδεύουμε γιατί έχουμε περάσει πολλές δύσκολες καταστάσεις. Πάμε λίγο στο ρεπορτάζ. Πάω που θα μας το δώσει ο Στέλιος. Ξεκινάμε. Αρχικά να ξεκινήσουμε πως σήμερα προέκυψε ένα θέμα με τον Μίσιτς, όπου διαγνώστηκε πως έχει πρόβλημα. Έχει βγάλει μια κίστη στη βουβονική χώρα, χάνει ολόκληρη την σεζόν. Και ουσιαστικά και ο ποδοσφαιριστής ήταν σε άσχημη κατάσταση σήμερα. Και γενικότερα όλος ο ΠΑΟΚ φρόντισε να βρεθεί δίπλα του προκειμένου να τον στηρίξει. Και ο σύνδεσμος ποδοσφαιριστών και ο Γιώργος Σαββίδης με ανάρτησή του στο Instagram, τόσο ο ΠΑΟΚ. Αλλά το ωραίο της ιστορίας, αν υπάρχει κάτι ωραίο σε αυτή την ιστορία, είναι η ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΑΕ Άρης, όπου ουσιαστικά ευχόταν περαστικά και η γρήγορη επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους στον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Μια κίνηση που αξίζει να την πούμε. Έτσι, γιατί, έτσι. Να το πούμε, ρε παιδί, να το λέμε συχνά. Ναι, όχι, να το πούμε γιατί στο παρελθόν δεν νομίζω πολλές φορές να έχει γίνει και από τη μία και από την άλλη πλευρά, έτσι και από τις δύο πλευρές. Δεν νομίζω να έχει γίνει πάρα πολλές φορές, μην πω όχι. Καμία. Και είναι καλό γιατί ουσιαστικά να μάθουμε να ξεχωρίσουμε κάποια πράγματα, ότι η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα που είναι πολύ πιο σημαντικά από μία ομάδα, από μία νίκη σε ένα παιχνίδι 90 λεπτών, είτε είναι ποδόσφαιρο είτε είναι μπάσκετ κτλ. Κτλ. Αυτός ο τραυματισμός του Μίσιτς δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στον Φερέιρα εν ώψη της συνέχειας του πρωταθλήματος, καθώς δημιουργείται πρόβλημα στην μεσαία γραμμή. Ο ΠΑΟΚ κατεβαίνει στο ΆΚΑ με 4 απουσίες. Είναι οι γνωστές απουσίες, αυτή είναι του Κρέσπο η μία, του Ζαμπά, του Αγκούστο και του Μίσιτς. Οι δύο είναι αμυντικοί χαφ. Ο Βέρμπλουμ, ο οποίος λείπει πάρα πολύ καιρό, δεν νομίζω ότι ο Φερέιρε τον υπολογίζει για να τον για να βοηθήσει, να τον έχει στα πλάνα του εν ώψη των play-off. Αυτό το δηλώνει κιόλας και με το γεγονός ότι τον άφησε εκτός αποστολής. Και ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ κατεβαίνει στο ΆΚΑ με ένα κέντρο ερωτηματικό, καθώς θεωρώ πως ο Μαουρίσιο είναι ένας σίγουρος που θα παίξει, που είναι βασικός. Και ουσιαστικά μετά ψάχνουμε τον παρτενέρ του ανάμεσα σε Ελκαντουρί, ο οποίος από την αρχή της σεζόν έχει δοκιμαστεί σε τη συγκεκριμένη θέση. Ο Εσίτη, ο οποίος είναι, να είχαμε να λέγαμε, οκ. Bodybuilder-ας. Αυτό, εκεί πέρα θα κάνει επιτυχία, σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο. Ναι. Και ο Πέλκας, ο οποίος, εντάξει, ο Πέλκας δεν νομίζω ότι φημίζεται και ότι μπορεί να παίξει τόσο καλά αμυντικό χαφ.
είναι και πιο μπροστά. Δεν είναι αμυντικό χάφο ο Πέλκας. Δεν το βοηθάει και το σωματότυπο. Το σωματότυπο. Τώρα τι να βάλει κόντρα ο Πέλκας, τον πετάξει άλλο καμιά 5 μέτρα αριστερά. Αυτό ακριβώς. Οπότε γενικότερα ο ΠΟΚ το λέγαμε ότι αντιμετωπίζει, έχει ένα θέμα στα αμυντικά χάφ, ότι μετά την αποχώρηση των περσινών αμυντικών χάφ, το κέντρο του είχε πέσει ποιοτικά. Και μετά τους τραυματισμούς αυτούς, τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο. Επίσης να πούμε πως το πρωτοβάθμιο όργανο αδειοδότησης της ΕΠΟ, όπως ήταν λογικό, έδωσε άδεια στον ΠΑΟΚ, και όπως λέει το ρεπορτάζ, οι 12 από τις 14 ομάδες πήραν κανονικά άδεια. Ναι, αυτό βλέπω τώρα, γιατί βλέπω για τον Άρη και βλέπω πήραν άδεια για UEFA και Super League οι 12 από τις 14. Ποιοι δεν πήραν δηλαδή, για να ο μην το κοιτάξω. Ο Πανιώνιος και ο Πανετολικός. Και ο Πανετολικός. Ναι. Καλά, δεν έχει τον ιδιοκτήτη τον. Ναι, λέει. Διπλή άδεια Παναθηναϊκός, έπειτα από 3 χρόνια. Επιφυλάξεις για Πανιώνιο και Πανετολικό. Λέει το ρεπορτάζ εδώ. Το βλέπω. Καλά, ο Πανιώνιος, να σου πω την αλήθεια, αν δεν σωθεί από τα play out. Ότι θα γίνει μετά είναι. Αλλά για τον Πανετολικό είναι ένα ερώτημα. Γιατί δεν πήρε. Για ποιο λόγο δεν πήρε ο Πανετολικός. Ο Πανιώνιος, εντάξει, και λογικό. Εντάξει, δεν είναι. Που έκανε, έδωσε π.χ. αυτό που έχετε τον τέτοιο, μεταγραφή τον πήρε ο ΠΑΟΚ, έτσι. Δηλαδή τα οικονομικά του δεν μπορεί να είναι τόσο άσχημα. Δηλαδή, και ποιον έχει ο Πανετολικός. Και είχε και μεγάλο μέτοχο. Το Κοστούλα νομίζω είχε. Ναι, όχι. Και έδωσε αυτόν τον center back που είχατε προχθές. Πώς λεγόταν. Α, το Μιχάη. Από τον Πανετολικό δεν τον πήρε. Ναι. Δηλαδή. Τι μπάτζετ είχε ο Πανετολικός και δεν. Τέλος πάντων. Ξέρω. Τέλος πάντων, ναι. Είναι μια ερώτηση αυτή. Βλέπω εδώ και το άλλο. Κλείνει η εφημερίδα πράσινη, λέει. Όχι, Γιαννακόπουλος. Τα έχει πάρει πολύ άσχημα. Λοιπόν, να μην σε διακόψω, ναι. Συνεχίζει. Αυτό ουσιαστικά. Ο Πάκο ουσιαστικά προετοιμάζεται για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω ότι είναι κομβική σημασία για την δεύτερη θέση. Γιατί πλέον μιλάμε για τη δεύτερη θέση για τον Πάκο, δεν μιλάμε για την πρώτη. Νομίζω ότι για να αλλάξει και λίγο το κλίμα, το είπαμε και την προηγούμενη φορά που είχα μιλήσει, που μίλησαμε εδώ στο Λίβερο μαζί, ότι το κλίμα αλλάζει με νίκες και με καλή εικόνα. Την δεδομένη χρονική στιγμή νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξει η εικόνα ο ΠΑΟΚ για να μπορέσει να κερδίσει και να μπορέσει να συνεχίσει, γιατί ουσιαστικά το ότι χάθηκε το πρωτάθλημα δεν σημαίνει ότι τελείωσε η σεζόν. Είναι η δεύτερη θέση, είναι τα προκριματικά του Champions League, είναι και ο ημιτελικός με τον Ολυμπιακό και το 3-2 υπέρ του, που έτσι. Είναι. Κάνει τζιζ, ρε παιδί μου, το να αποκλείσει τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά και μετά να πα στον τελικό. Είτε χάσει είτε όχι, αλλά γενικότερα μόνο που θα αποκλείσει ημιτελικά τον Ολυμπιακό, μπορεί να το διαχειριστεί επικοινωνιακά για το πώ θα διαχειριστεί την όλη σεζόν, α πούμε. Γιατί στο πρωτάθλημα πρόκειται να πήγε καλά. Θα είναι κάτι συνεννοή το ότι δεν παίρνει το πρωτάθλημα. Α πούμε, θα είναι ένα μικρό, μεγάλο, ανάλογα συν. Ναι, μικρό αυτό. Θεωρώ, αλλά θα είναι συν. Αν το πάρει βέβαια το κύπελο, έτσι. Καλά, άμα το πάρει, ναι, μπορεί. Ναι, να είναι τίτλο. Όχι, για να το κάνουμε και άσχετα τώρα τι λέμε και κάνουμε και πλάκετσα. Η πόλη δεν έχει δει πολλού τίτλου, έτσι. Ο Άρης δεν έχει δει τίποτα, μισό αιώνα. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει τελευταία χρόνια κάποιου τίτλου. Αλλά ελληνικά, άμα πούμε για Θεσσαλονίκη και τίτλο στο ποδόσφαιρο, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει πάρει και αρκετού. Ναι. Έτσι, ο καθένα φυσικά για την ομάδα του. Λοιπόν, δεν ξέρω. Και ένα τελευταίο βέβαια, να πω. Το οποίο ακούγεται σαν πληροφορία τις τελευταίες ώρες και έχει να κάνει με το ΠΑΟΚ TV και γίνεται μεγάλη συζήτηση για τα τηλεοπτικά των ομάδων. Υπάρχει μια πληροφορία που λέει πως ο ΠΑΟΚ είναι σε επαφή με την Κοσμοτέ TV προκειμένου το ΠΑΟΚ TV να μπει στην πλατφόρμα της Κοσμοτέ. Οι συζητήσεις σύμφωνα με τις πληροφορίες είναι σε αρχικό στάδιο ακόμα. Και οι σκέψεις που υπάρχουν για το συγκεκριμένο project είναι ότι μέχρι στιγμής ότι όποιος ήθελε να δει έναν αγώνα του Δικεφάλου μπορούσε να πληρώσει και να δει το παιχνίδι. Τώρα, αυτό θα έλεγα. Οι συνδρομητές της Κοσμοτέ TV που πληρώνουν κανονικά τη συνδρομή τους θα έχουν δικαίωμα να παρακολουθήσουν και τους αγώνες του Δικεφάλου. Άρα αυτό σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει. Δηλαδή στην ουσία θα είναι στην Κοσμοτέ, αλλά θα είναι η δικιά του η παραγωγή, ας πούμε, δεν το κατάλαβα. Πώς θα είναι. Δηλαδή, αλλά θα πάρει χρήματα, έτσι. Λογικά κάτι τέτοιο. Απλώς μπορεί κάποιος, ας πούμε, να μην έχει Κοσμοτέ TV και να πάει να αγοράσει μόνο τον αγώνα και να το δει μέσα από το ΠΑΟΚ TV. Δηλαδή αυτό που γίνεται μέχρι τώρα. Ναι. Θα μπορείς ένα λεπτό, για να το κατάλαβα. Ναι. Θα μπορείς. Ένας που δεν έχει Κοσμοτέ TV. Ναι. Εγώ δεν έχω το σπίτι. Ωραία. Άμα πει θέλω... Άρης, ναι. Θα μπορείς να μπει στο site θα του. Θα μπορώ ΠΑΟΚ, να αγοράσω. Να αγοράσεις τον αγώνα, ναι. Και να το δει μέσα από το ΠΑΟΚ TV. Άρα δεν είναι αποκλειστικά μόνο από την Κοσμοτέ TV. Όχι, είναι. Άρα αυτό ρίχνει ακόμη τα όποια χρήματα θα έπαιρνε ο ΠΑΟΚ, αυτό το ρίχνει. Πόσο το ρίχνει δεν ξέρω. Εγώ έτσι που το είπες στην αρχή κατάλαβα ότι θα είναι μόνο εκεί. Όχι.
Εντάξει. Αυτό προφανώς το κάνει ο ΠΑΟΚ, γιατί να μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από, από το δάχτυλό μας, ότι είχε κάποια προβλήματα. Στο όταν εγώ έχω φίλους τέτοιου που κολούσε εικόνα και έκανε και έρανε και σου λέει, δες το από τον Κοσμοτέ TV, άμα δεν θες να το αγοράσεις και δεν θες να είσαι τέτοια προβλήματα, όποιος τα είχε, δες το από την PPE να γίνει συνδρομητής της Κοσμοτέ TV. Προφανώς δεν μπορεί να υπάρχει άλλος λόγος, αλλιώς για ποιο λόγο να πάει. Δεν το καταλαβαίνω, θα μας τα εξηγήσει βέβαια η δική σας ΠΑΕ. Αν γίνει βέβαια. Είναι αρχικό στάδιο, αλλά είναι κάτι το οποίο, εντάξει, το συγκεκριμένο κανάλι έχει δείξει μια επιθυμία στο να δείξει αγώνες στη Super League. Γενικά από ό,τι διαβάζω λίγο και κάποια αθηναϊκά sites, ας τα πούμε έτσι, έχει δείξει, ενώ δεν ήθελε τα προηγούμενα χρόνια να εμπλακεί στο ελληνικό πρωτάθλημα η Κοσμοτέ, βλέπω μια 180 μοίρες στροφή της Κοσμοτέ, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Και επειδή ανανέωσα και το σταθερό μου μετά από... έχει συμβόλαιο, δεν τα μείνουμε, τα ξέρω πολύ καλά. Βλέπω μια τέτοια της Κοσμοτέ να εμπλακεί στο ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι. Να πάρει τώρα ομάδες, δεν ξέρω πώς θα γίνει με την κεντρική διαχείριση, αν γίνει αυτό το πράγμα, δύσκολο το βλέπω. Λοιπόν, θέλει να εμπλακεί όμως ή να πάρει τουλάχιστον κάποιες εμπορικές ομάδες, προφανώς. Δεν ξέρω, θα δούμε. Νομίζω πρώτο στο ενδιαφέρον είναι το αγωνιστικό, έτσι, υπάρχουν τα play-off, τα play-out, μπορεί κατά 99% να κρίθηκε ο πρωτάθλημα, υπάρχει δεύτερη θέση, υπάρχει ποιος θα πέσει και υπάρχει φυσικά και το κύπελο Ελλάδος. Βέβαια το κύπελο είναι στην Κοσμοτέ, έτσι, ναι. Αυτό είναι σίγουρο, 100%. Το οποίο έχει οριστεί στις 24-25. 24, 7 η ώρα ο Άρης και 9.30 ο ΠΑΟΚ. Ωραία μέρα θα περάσουμε εκείνη την ημέρα. Θα είναι λίγο ψυχοβγάλ για μας. Για σας δεν είναι τόσο πολύ. Ευελπιστώ να γελάμε και οι δύο. Ναι. Όχι, εγώ ευελπιστώ να γελάω μόνο εγώ. Εσύ γιατί να γελάς, γέλασε πολύ τελευταίος. Άσε να γελάσει κανένας άλλος. Δεν θέλεις τον Ολυμπιακό περισσότερο. Όλο τον Ολυμπιακό θέλω, φυσικά. Εντάξει, σηκώνεται να φύγει. Να σου λέω ψέματα. Τον Ολυμπιακό θέλω. Να κερδίσω τον διπλό, πώς λέει ο Τάσος, τον δυνάστη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Άμα παίξει άρεσε ο Ολυμπιακός, θα σου το πω να παίξει ακριβές σκορ. Θα σου το δώσω ακριβές σκορ. Για να πάρεις και κανένα έτσι να οικονομήσεις. Ευελπιστώ να μην φτάσεις μέχρι αυτό το σημείο. Ευελπιστής, ξεευελπιστής. Δεν το γλιτώνεις. Λοιπόν, λέω εγώ. Μπορεί να βγει και πάω ΚΑΕΚ. Καλά, εντάξει, προφανώς. Ναι, και πάω ΚΑΕΚ. Είναι πιθανό τελικό. Τέταρτη συνεχόμενη φορά. Τι θέλεις άλλο. Να μην παίξετε καν. Θα σας το φέρει ο Μάνταλος. Πώς λέει, σας το φέρω, θα σας το δώσω. Μην γίνει το μάτς. Τελειώσετε. Μισό μηδέν και τέλος. Λοιπόν, πάω στα του Άρη για να κάνουμε και το διάλειμμα, να ανοίξουμε και τις γραμμές. Θα πάρουμε 5 λεπτά, δεν πειράζει αργότερα από το διάλειμμα. Δεν έχουμε και πολλά περισπούδαστα να πούμε. Το πρώτο είναι εδώ, από ό,τι βλέπω, είναι καλό. Πάντα, στον Άρη δεν το έχουμε αυτό λίγο. Θέλω να κάνω έτσι πρόλογο της σκέψης μου. Στον Άρη, σε όλες τις ομάδες, αλλά στον Άρη θεωρώ και λόγω της παρατεταμένης ατιτλίασης, λοιπόν, τα πολλά πράγματα διωγγώνονται και δεν έχουμε δηλαδή να σχολιάζουμε και να είμαστε, να λέμε αυτό που βλέπουμε. Είμαστε τον άκρον στον Άρη και πάντα σε δύο διαιρεμένοι στα δύο. Σε αυτόν που είναι υπέρ σε μια κατάσταση και αυτόν που είναι κατά. Αυτό γινόταν, συνήθως μιλώ για τις διοικήσεις, έτσι. Και στα προηγούμενα χρόνια, τουλάχιστον τα τελευταία 20-30 χρόνια γίνεται, έτσι. Υπήρχαν σκορδικοί, αντισκορδικοί, υπήρχαν αυτοί με τον Αθανασιάδη, αυτοί κατά του Αθανασιάδη. Καλά, για τον κύριο Ηλιάδη δεν θέλω να μιλήσω, γιατί δεν θέλω, μπορεί να είναι στην Αμερική, φάω και καμιά μήνυση και δεν θέλω να τρέχω στα δικαστήρια. Λοιπόν, δεν μπορούμε, θεωρώ ότι είναι μεγάλο ποσοστό η ατιτλίαση, δεν μπορούμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρο να τα αποδώσουμε. Δηλαδή, ο Καρυπίδης, που δεν είναι μεγάλων οικονομικών δυνατοτήτων, και το έχει πει και ο ίδιος, έτσι. Μπορεί να έχει όντως οικονομικά προβλήματα, πάντοτε την τελευταία στιγμή δεν ξέρω πώς θα καταφέρνει, ούτε με ενδιαφέρει να σου πω την αλήθεια, όπως και εσένα δεν σε ενδιαφέρει. Ήρθε ο Ιβάν Σαββίδης, δεν νομίζω κανένας να τον έκανε, να τον ρώτησε από πού είναι το Ε9 και πού βρήκε τα χρήματά του και από ποιες επιχειρηματικές δραστηριότητες, έτσι. Λοιπόν, πάντα τα καταφέρνει τελευταία στιγμή. Και υπήρχε όντως, και όντως δεν είναι μόνο στον Άρη, νομίζω και σε άλλες ομάδες, τα χρωστούμενα της. Της Νόβα, η οποία δεν έχει πληρώσει τις τελευταίες δόσεις, έτσι, και λόγω κορονοϊού και δεν ξέρουμε. Λοιπόν, και υπήρχε βέβαια μόνο στον Άρη ότι όλοι είναι απλήρωτοι, πόντως ήταν απλήρωτοι κάποιοι, έτσι, και για αρκετό χρονικό διάστημα. Και όμως, εδώ βλέπω, φίλε, αυτό εκτός αν έχουμε, ρε φίλε, κάποιον μέσα στο γεμί, στο τέτοιο, πιστοποιήθηκε, λέει, από το γεμί αύξηση 1 εκατομμύριο ευρώ. 1 εκατομμύριο ευρώ. Πιστοποιήθηκε. Αυτό σημαίνει ότι μπήκαν τα χρήματα, έτσι. Συν 850.000 που έδωσε πριν 2 εβδομάδες. Στην εφορία, 1.850. Είπαμε, τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, έτσι. Έχει κάνει πολλά λάθη, βαραίνεται
καλός ή κακός, ότι δεν ανέβηκε η επιπροεδρία του η ομάδα από τη Β' Εθνική, για μένα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μαύρη σελίδα στην ιστορία του Άρη. Πρώτη είναι όταν δεν ανέβηκε από τη Γ' Εθνική, έτσι, να τα λέμε. Αλλά ο άνθρωπος εδώ πέρα θα πρέπει να λέμε και τα θετικά. Με μειωμένα έσοδα, με όλη απλήρωτη που λέγαν όλοι και τέτοιο, βλέπουμε εδώ πραγματάκια που, όπως είπα και στην αρχή, μπορεί να είναι αυτονόητα, πρέπει να είναι αυτονόητα για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μεγαλομέτοχος και δεν είναι διαχειριστής, έτσι. Άμα ήταν να πηγαίναμε στους διαχειριστές, εντάξει, πηγαίναμε διαφορετικά το σχόλιο. Βλέπω ότι τα πράγματα τα πηγαίνει στο οικονομικό αρκετά καλά με βάση τις δυνατότητες του και το οικονομικό του ταβάνι, έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή. Όσο και αν γουστάρει κάποιος τον Καρυπίδη και όσο κάποιος να μην τον γουστάρει, πρέπει στον Άρη κάποια στιγμή αυτά που βλέπουμε, τα θετικά, να λέμε τα θετικά και τα αρνητικά να λέμε τα αρνητικά. Αυτή είναι η αλήθεια. Η δική μου αλήθεια, πιστεύω θα τη σχολιάσουμε και με τους φίλους. Πιστοποιήθηκε, λέει, η αύξηση. Τι να πω, εκτός αν έχουμε όλο το γεμί και όλο την κυβέρνηση στον Άρη. Λίγο δύσκολο το βλέπω. Λοιπόν, όπως και φυσικά ότι ο Άρης με ψήφους, λέει, 5-0, πήρε όταν πολλοί λέγανε τις προηγούμενες μέρες ότι δεν θα πάρει αδειοδότηση. Δεν θα πάρει αδειοδότηση. Και εγώ, βασικά, σαν ζάχος, να μην πω τώρα την κλασική λέξη που ξεκινάει από εκεί και τελειώνει σε Α, αν θα παίξει η Ευρώπη ή όχι. Εμένα θέλω, επαναλαμβάνω, να πάω. Θέλω να παίξει Manchester United Άρης και να πάω στο Old Trafford. Θέλω. Αλλά δεν τρελάθηκα κιόλας. Εγώ θέλω τίτλους. Τίτλους στην ομάδα μου, έτσι. Τίτλους. Τα άλλα θα έρθουν σιγά-σιγά. Κάποιοι άλλοι φίλοι μου λένε: εγώ θέλω Ζάχο, λέει, 10 χρόνια ο Άρης, λέει, προτιμώ 10 χρόνια να βγαίνει συνεχόμενα Ευρώπη παρά να πάρει ένα κύπελο. Εγώ θέλω το κύπελο, παιδιά, συγγνώμη. Εγώ θέλω το κύπελο. Εντάξει. Δεν λέω ότι είμαι περισσότερο Αριανός ή ο άλλος είναι περισσότερο Αριανός, δεν βάζω αριανόμετρο. Εγώ θέλω τίτλο. Θέλω τίτλο. Η Ευρώπη καλή είναι, ευπρόσδεκτη, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μπαίνει. Δηλαδή δεν άκουσα την Bayern να λέει έχει 23 πρωταθλήματα, 18 κύπελα, 4 πρωταθλητρίων. Δεν άκουσα να λέει και 38 συμμετοχές στο UEFA και 62 στο τέτοιο. Δεν το έχω ακούσει ποτέ. Είναι και με το πώς δημιουργείς και αριανάκι. Εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας. Μην τρελαθούμε. Ο Άρης έχει να πάρει μισό αιώνα και με νοιάζει εμένα αν παίξει η Ευρώπη. Και αν δεν παίξει η Ευρώπη και παίζει το πρώτο μας και αποκλείται. Τι θα κάνω, να πηγαίνω στο Λευκό Πύργο να πανηγυρίσω. Λίγο λέω εγώ να βλέπουμε λίγο την πραγματικότητα, να βλέπουμε πού πατάμε και φυσικά επαναλαμβάνω να βλέπουμε ότι είμαστε μισό αιώνα χωρίς τίτλο. Καλός ή κακός. Εντάξει, δεν γίνεται, μισός αιώνας είναι. Λοιπόν, αυτά τα δύο είναι, δεν νομίζω υπάρχει κάτι άλλο. Ανακοινώνει αποστολή. Καλά, τώρα αυτό το παιχνίδι τώρα με τον Ολυμπιακό, να πάει να παίξει ο Άρης πλήρης θα είναι. Θα παίξει ελεύθερα, πιστεύω θα είναι ωραίο παιχνίδι, ανοιχτό παιχνίδι. Αν θέλετε και την άποψή μου, εντάξει, εγώ μου αρέσει αυτά έτσι να κάνω. Εγώ το βλέπω μεγάλο χ και με γκολ. Χ το βλέπω. Δεν γελάνε, δεν πειράζει. Το πρώτο μάτσο όταν έπαιξε στο τέλειο, μου θέλω να το δείχνω, το είχα δείξει. Νομίζω το είχα βάλει 4-2 ακριβές σκορ. 101 απόδοση. Τώρα το βλέπω 2-2. Μπορεί να λήξει και 5-0. Εγώ το βλέπω 2-2 ακριβές σκορ. Πάντα βέβαια, να μην, πάντα με την προοπτική, αυτό που σφυρίζει, να μην έχουμε όπως είχαμε το προηγούμενο μάτς, έτσι. Να είπα, τουλάχιστον να παίξει 60-40. Μην παίξει τίποτα 80-20-90-10. Εγώ το βλέπω 2-2 ακριβές σκορ, 31 απόδοση. Θα βάλω ένα ευρώ μαζί με ένα ακόμη. Με νίκη του ΠΑΟΚ, να σου πω την αλήθεια. Αυτά τα δύο. Ένα ευρουλάκι, δύο θα τα ρίξω. Αυτά τα δύο. Αυτά. Σου έδωσε και προβλέψεις. Μετά θα πούμε εμείς προβλέψεις για τα μάτς. Αυτά λοιπόν. Θα περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά ανοίγουμε τις γραμμές, Στέλιο. Να ακούσουμε και την άποψη του κόσμου. 2310-287-38. Επαναλαμβάνω. 2310-287-38. FM και ενώ το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, σκέψη σας, στέλνετε στο 54-222, κόστος 62 λεπτά ένα μήνυμα. Αυτά, μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Πελίντα Καρλάιλ, την ξέρεις την Πελίντα Καρλάιλ? Όχι, αλλά μου αρέσει το τραγούδι αυτό. Σε πιάσα, μπράβο. Αυτό σ' αρέσει, έτσι. Μ' αρέσει να έχει λίγο πιο έτσι, ρυθμό. Είναι μη τέμπο, δηλαδή μεσαίου τέμπο. Λοιπόν, 2310-287-38. Στέλιος Παπαντονίου, Ζάχος Ντρούλινγκ στο Λίμπερο 107,4. Ράδιο Μαρμίτα. Επαναλαμβάνω, 2310-287-38. FM γεννό το μήνυμά σας, το σχόλιο σας στο 54-222. Ας ακούσουμε τον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Σταύρος Καβάλα. Ναι. Μόνο στοίχημα δεν πιάνω. Γεια σου Στέλιος, γεια σου Ζάχο. Γεια σου Σταύρο. Γεια σου Σταύρο. Πάμε. Παιδιά, τώρα να πω κάτι για αυτή την υπόθεση με το Βιτριόλι. Πες.
η συγκεκριμένη κοπέλα δεν ζηλεύει αυτόν που είχε σχέση, ζηλεύει την άλλη κοπέλα. Αλλιώς θα είχε ρίξει το βιτριόλι σε αυτόν, εντάξει. Ναι. Άλλη οπτική γωνία. Επειδή είναι πολύ όμορφη ίσως και επειδή έβγαινε φωτογραφίες σε Ντουμπάι και σε τέτοια. Καλά, και αυτή είναι ωραία. Συγγνώμη. Και αυτή είναι ωραία, απλά να ξέρεις, ακόμα χειρότερο αυτό. Και οι δύο είναι ωραίες. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Και οι δύο. Η άλλη είναι πιο ωραία στο πρόσωπο, η άλλη είναι πιο ωραία λίγο πιο κάτω, να σου πω την αλήθεια. Αυτή που έριξε το βιβλίο. Αυτή που έριξε το βιβλίο. Αυτή που έριξε το βιβλίο. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Πάμε. Θέλω να μιλήσω για το θέμα προπονητή του ΠΑΟΚ. Παιδιά, δεν έχω μιλήσει ποτέ για προπονητή του ΠΑΟΚ. Ο Στέλιος, με το Στέλιο. Εγώ δεν θα είμαι αντικειμενικό. Εγώ θέλω να μείνει. Τον εκτιμώ τον Αμπέλ Φερέιρα. Θέλω να μείνει στον ΠΑΟΚ για πάντα. Να σου πω την αλήθεια. Γιατί, πώς φωνάζατε. Εσείς πώς φωνάζατε να μείνει ο Μπάμπης ο Τενές. Τώρα θα φωνάζω εγώ. Μην ήταν παλιά τώρα. Παλιά δεν είναι, είναι όντως είναι παλιό. Πάμε. Λοιπόν, δεν έλεγα τίποτα για τον προπονητή, αλλά βλέπω τις τελευταίες μέρες ότι έχει χάσει το παιχνίδι ο προπονητής από τον ΠΑΟΚ. Οι σχέσεις που έχει με τις παίκτες δεν πρέπει να είναι καθόλου καλές. Και κάτι άλλο που με πείραξε εμένα από τον προπονητή του ΠΑΟΚ, είναι τόσο καιρό βγαίνουν δημοσιεύματα και λένε ότι μένει στον ΠΑΟΚ για τα 2 εκατομμύρια, γιατί δεν μπορεί να το διώξει ο Σαββίδης λόγω των 2 εκατομμυρίων. Που έχει ρήτρα, έτσι δεν είναι, Στέλιο? Ναι, λένε ότι είναι δύσκολο ο ΠΑΟΚ να τον διώξει λόγω της μεγάλης αποζημίωσης που έχει στο συμβόλαιο. Εγώ ήμουν προπονητής του ΠΑΟΚ και άκουγα τέτοια πράγματα, θα πήγαινε και θα έλεγα, παιδιά, εγώ δεν κάθομαι για τη ρήτρα και για το τέτοιο. Αν κρίνει η διοίκηση ότι εγώ δεν είμαι καλός, ας με διώξει και δεν θα πάρω μία, έτσι δεν είναι, παιδιά? Εντάξει, υπάρχει και η άλλη οπτική γωνία που λέει ότι εγώ θα αποδείξω και θα ανατρέψω το κλίμα. Αυτό είναι, αυτό είναι. Πώς θα αποδείξεις χωρίς να έχεις τη διοίκηση μαζί σου? Κατάλαβες τώρα τι λέω? Αυτή είναι μια αλυσίδα. Όλοι μαζί πρέπει να είναι. Παίκτες, διοίκηση, προπονητής, team, όλο αυτό μαζί. Άμα δεν σε θέλει διοίκηση, πώς θα κάνεις? Δεν κάθεσαι για μια ρήτρα? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Θα σου πω. Αν το είχες κάνει αυτό κείμενο στο Facebook, ο Verbloom θα σου πατούσε dislike, να ξέρεις. Dislike. Δεν το συζητάει για τον Verbloom. Και εμάς και ο Ντουάρτε. Και ο Ντουάρτε θα είναι το ίδιο. Εντάξει, παιδιά, τώρα αυτή και κακά τα ψέματα τώρα και οι δύο ήταν καλοί παίχτες. Και ο Ντουάρτε και ο Βέρμπλουμ. Τώρα τι το κάνω, να το κάνω, εντάξει. Στην Ελλάδα δεν έπιασε τον Μπερμπάντοφ, που την προηγούμενη χρονιά είχε βάλει 24 ακόμα στη Μονακό. Τι να κάνουμε τώρα? Καλά, για τον Μπερμπάντοφ. Για τον Μπερμπάντοφ νομίζω ότι έχει και μερίδιο ευθύνη και ο Τούντορ τότε. Α, ίσως και τώρα, ναι, παιδιά, σε πολλούς προσπεριστές που δεν πιάσαν να έχουν και προπονητές μερίδιο ευθύνη. Τώρα, εμένα μου κάνει τεράστια εντύπωση αυτό που γίνεται με το Στόχ. Δεν μπορεί να κάνεις τέτοια χρονιά να φτάνεις σχεδόν ημιτελικό Europa League με την ομάδα σου, να είσαι πρώτος σκόρερ, πρώτος assist και ξαφνικά να έρχεσαι και να μην μπορείς να πάρεις τα πόδια σου. Δεν ξέρω τι γίνεται. Με τον Στόχ υπάρχει ένα θεματάκι από το καλοκαίρι, το οποίο τον Στόχ τον ήθελε ο Γιώργος Σαββίδης στον ΠΑΟΚ. Και εγώ, άμα ήμουν ο Γιώργος Σαββίδης, θα τον ήθελα αυτό. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι δεν τον ήθελε ο Λουτσέσκου, δεν τον ήθελε ο Φερέιρα. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι το θέμα. Καμιά φορά μαθαίνουμε τέτοια από μέσα και καλά και δεν είναι σίγουρο αυτό, ρε παιδί μου. Δεν είναι, εντάξει, δεν τον ήθελε ο Λουτσέσκου, δεν τον ήθελε ο τέτοιος. Ο Λουτσέσκου ήθελε τους δύο αμυντικούς χαφ, γι' αυτό δεν ήθελε το Στόχ. Ο Λουτσέσκου ήθελε αυτούς τους δύο και τίποτα άλλο. Γιατί ήταν οι παίκτες που τον κάνανε να πάρει πρωτάθλημα και σου λέει με τους ίδιους θέλω πάλι να δουλέψω. Οι οποίοι, αλλά, όπου ο Ρουμάνος αυτό είχε δίκιο, γιατί τώρα σου λείπουν αυτοί οι δύο, ναι, που ήθελε να κρατήσει. Εκεί κάτσε, ναι, αλλά άμα δεις από την πορεία τους και μετά, δεν ξέρω τώρα, ούτε ο Κάνιας έκανε κάτι, ούτε τσαχόβου και δεν τρελαινόμουν και πολύ για παίκτες που ήταν αλλαγή. Δεν ήταν αλλαγή, ήταν αυτοί οι παίκτες. Δηλαδή, ο Κάνιας ήταν βασικός. Όχι, δεν ήταν βασικός, Στέλιο, πάντα. Δεν ήτανε. Ήδη σε ένα διάστημα δεν τον έβαζε καθόλου, ρε παιδί μου. Τον είχε βάλει στην αρχή του καλοκαιριού στα πρώτα παιχνίδια. Μετά έβαζε Μαουρίτσιο με... ποιον έβαζε? Από τον Ιανουάριο και μετά είχε έρθει ο Ολιβέιρα από την Πόρτο. Μπράβο, ναι. Μετά πήρε τον Ολιβέιρα που ήταν πολύ καλή κίνηση, ρε παιδί. Είχε εναλλακτικές λύσεις τέλος πάντων. Ο Λουτσέσκο αυτός δεν έχει. Αλλά δεν το δικαιολογώ σε αυτό. Δεν μπορεί να φτιάξει το κλίμα μέσα στα πολιτήρια. Και τώρα να πάρεις μια ομάδα να την αλλάξεις από την αρχή και να την κάνεις δική σου, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μετά θα φάμε άλλα 3-4 χρόνια, παιδιά. Άρα εσύ άμα είσαι ο Σαββίδης, τι θα έκανες τώρα, θα τον έδιωχνες τώρα? Εγώ άμα είμαι ο Σαββίδης, θα μιλούσα μαζί του και... Κλείσε με αυτό, Σταύρο, κλείσε με αυτό. Παιδιά. Ωραία. Τώρα την απέλειες. Τώρα, ναι, δεν έχω κανένα λόγο να κάθεται. Δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει τώρα. Τώρα οποιοδήποτε να βάλεις,
τα ίδια θα κάνει. Θα τον απέλυε τώρα και δεν βλέπω και κανένα παίχτη να είναι μαζί του. Δηλαδή όλοι οι παίχτες είναι εναντιά του. Δεν, τέλος πάντων. Παιδιά, αυτό κλείνω. Ωραία. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Ωραία. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Έκλεισε ο φίλος να ξαναπάρει. 2-3-10-2-87-3-8. Επαναλαμβάνω, 2-3-10-2-87-3-8. Κάτσε εδώ. Κάτσε λίγο να πάω πίσω να το διαβάσω. Έχω χάσει κάποιο. Λέει εδώ το. Εξετάζει, λέει, το Γιαννόπουλο Παναθηναϊκός. Για τον μπάσκετ μιλάμε, έτσι. Ναι. Και λέει, έχω χάσει κάτι. Προφανώς έχω χάσει κάτι. Γιατί λέει, την ίδια στιγμή δημοσιεύματα από την Αθήνα αναφέρουν ότι 31 χρονών forward βρίσκεται στα υπόψη του Γιώργου Βόβορα. Ποιος είναι ο Βόβορας, ο προπονητής του Παναθηναϊκού? Ναι, είναι, ήταν στο τεχνικό team, νομίζω. Αυτός είναι ο προπονητής του χρόνου. Ναι. Ωραία, φίλε. Γιώργος Βόβορας και Γιαννόπουλο, τον οποίο λέει θέλει και ο Προμηθέας. Και να σε πάρει ο Προμηθέας τώρα που να είσαι Παναθηναϊκός, και να σε πάρει ο Προμηθέας και να είσαι στο Βόβορα, έτσι. Ωραία. Έχει γίνει το μπάσκετ, πιστεύω. Πιστεύω δεν έχει πιο κάτω. Έτσι όπως τα καταφέρατε όλοι, έτσι. Όλοι σας, με προτέτερους φυσικά την Ομοσπονδία. Κακά τα ψέματα και ο Παναθηναϊκός έχει βάλει πάρα πολύ το χεράκι του. Τουλάχιστον στο μπάσκετ, έτσι να τα λέμε, έτσι. Όπως είναι και στο ποδόσφαιρο, λέμε για κάποια πράγματα που έχουν κάνει πρώτη στα Ολυμπιακός κάποιες εποχές και ο Παναθηναϊκός παλαιότερα με Βαρδινογιάννηδες και η ΑΕΚ μια τετραετία με Μελισανίδη Καρά, μικρός ήσουν, Μελισανίδη Καρά δεν προλαβες. Μελισανίδη. Γιατί αρχές δεκαετίας του 90. Μελισανίδη Καρά ούτε θυμάμαι, δεν είμαι, στις χρονολογίες δεν είμαι καλός τέλειο. Μελισανίδη Καρά, άστο, άστα να πάνε. Λοιπόν, είχε ομαδάρα βέβαια η ΑΕΚ, έτσι. Εγώ δεν θέλω άλλο ότι να είναι. Εκείνη την τριετία είχε ομαδάρα. Και τα έπαιρνε δίκαια τα πρωταθλήματα, μία-δύο σκουτιματάκια τα είχε. Αλλά είχε ομαδάρα. Η αλήθεια είναι. Αυτά. Αλλά τώρα δύσκολα για τον Παναθηναϊκό τα πράγματα. Στον πασχετικό Παναθηναϊκό. Όπως φυσικά όλα τα τμήματα μπάσκετ, όλες οι ΚΑΕ είναι δύσκολα. Ο Μπούμπουρας, ο κύριος Μπούμπουρας έφυγε. Ανακοίνωσε ότι the end. Και εδώ οι δικοί μου συνοπαδοί το συνδέουν ότι θα ενδιαφερθεί για τον Άρη. Μακάρι, σίγουρα από αυτό που δεν έχουμε, μάλλον που είχαμε, έχουμε ακόμη τον κύριο Γουλιέλμο, χειρότερα δεν πιστεύω να είναι τα πράγματα. Αλλά μην έχετε, πραγματικά διαβάζω κάποια πραγματάκια, μην έχετε υπερτιμημένες προσδοκίες. Όπως είχατε με τον κύριο Λάσκαρη. Λέω σε κάποιους που με το μυαλό τους στίζουν παλάτια και, πώς λέει, τότε και αλόνια, έτσι. Μακάρι, μακάρι να είναι αυτός ο άνθρωπος, δύσκολο το βλέπω, δύσκολο το βλέπω, να είναι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορεί να κάνει τον Άρη να πρωταγωνιστήσει. Δύσκολο, ακόμη και να έρθει, λέω, στην ομάδα, έτσι. Σίγουρα καλοδεχούμενος θα είναι, γιατί από το Λότελα, λέει, από όταν δεν έχεις τίποτα. Σωστό, ναι. Και είσαι έναν άνθρωπο, εγώ επιμένω, που λέει ότι έβαλε 2,5 εκατομμύρια, δεν ξέρουμε πόσα έχει βάλει, ξέρουμε πόσα είναι τα χρέη της ομάδος, φυσικά. Το πρώτο στο είναι τα χρέη, να μηδενίσεις τα χρέη και αν μπορείς φυσικά να κάνεις κάτι καλύτερο. Αλλά βλέπω ξανά, έστω με λίγους, έτσι, πάλι αυτοκρατορίες και τέτοια, με τον κύριο Μπούμπουρα που εγώ πραγματικά δεν ξέρω. Αν ρωτήσουμε τώρα 16 του κύριου Μπούμπουρας, τι επαγγέλλεται, ποιες είναι οι επιχειρηματικές σου δραστηριότητες, δεν νομίζω ότι μπορεί να μου απαντήσουν πάρα πολύ. Έτσι. Μπορεί να κάνω και λάθος. Το ίδιο έχει γίνει και με τον κύριο Λάσκαρη. Δεν σε δέω τις δύο περιπτώσεις προς Θεού. Λέω. Είναι διψασμένος ο κόσμος, ιδιαίτερα του Άρη και στο ποδοσφαιρικό τμήμα και στο μπασκετικό, και πραγματικά με μία μικρή σπίθα βλέπει κατευθείαν φωτιά και λίγο relax, λίγο να είμαστε προσγειωμένοι και να βλέπουμε πρώτα. Έχουμε υποστεί τόσα σαν κόσμος που πρέπει πρώτα από ανθρώπους που δεν μας έχουν αποδείξει τίποτα να μας αποδεικνύουν, λέω εγώ, και μετά να δίνουμε 100% τον εαυτό μας. Να μας αποδεικνύουν πράγματα, έτσι. Λίγο έχετε αυτό στο μυαλό. Αυτό είναι άλλο, και άλλο είναι το να στηρίζω την ομάδα και αφοσίω στην ομάδα και να αγαπάω την ομάδα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Λοιπόν, θα πάμε και στο διάλειμμα σε λίγο. 2-3-10-2-87-3-8. Να πούμε το πρόγραμμα, Στέλιο, έτσι. Το έχω μπροστά μου. Να πούμε το πρόγραμμα. Άμα θέλεις, επειδή έχουμε 1-2 λεπτά. Να κάνουμε έτσι και μερικές προβλέψεις και να πάμε και στο διάλειμμα, να μην πρέπει να γίνουν τα διαλύματα κανονικά, εντάξει, να μην τα αργούμε. Λοιπόν, ξεκινάμε το Σάββατο αύριο 13, τι ήθελα και μίλησα, δεν θα μιλήσουμε ποτέ. Θα το πούμε μετά, κάτσε να πάρουμε το φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Νάτος. Ο Γιάννης Ατρόμητος. Γιάννης Ατρόμητος. Γεια σου, Στέλιο, γεια σου, Ζάχο. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη.
Όλα καλά. Ακόμα πάλι προπονητολαγνία πάλι έχουμε. Στον ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι, στον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ, ναι. Για ο Άρης έκλεισε τον προπονητή του. Τώρα, αν είναι καλό ή κακό αυτό, θα φανεί στο τέλος. Πάντα... Φυσικά είναι καλό να κρατάς ένα προπονητή, γιατί και ο ίδιος μαθαίνει την ομάδα. Ο ίδιος πρέπει να κάνει τις επιλογές. Να πω κάτι πολύ απλό εγώ. Σε συλλογικό επίπεδο, ποια είναι η καλύτερη ομάδα όλων των εποχών? Σε συλλογικό επίπεδο, στα ομαδικά αθλήματα. Μην το ψάχνουμε, είναι ο Παναθηναϊκός του μπάσκετ. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Mm-hmm. Οι αδερφοί Γιαννακόπουλοι, όταν φέρα τον Ομπράντοβιτς, του είπαν ότι εμείς ξέρουμε από επιχειρήσεις και φάρμακα, εσύ ξέρεις από μπάσκετ, πάρε την ομάδα, πάρε το μπάτζετ και κάνε ό,τι θέλεις. Το αποτέλεσμα, ατέλειωτα πρωταθλήματα και 6 ευρωπαϊκά. Ένα. Το 5 πήρε. Δεν θυμάμαι. Όχι, όλα δεν τα πήρε. Πήρε και κανένα χωρίς τον Ομπράντοβιτς. Δεν είμαι σίγουρος. Και εγώ δεν είμαι. Ένα λεπτό όμως. Εδώ έχω μια ένσταση, έτσι. Έχω μια ένσταση. Αυτά που λες είναι σωστά. Δεν είχε. Ναι, ναι, φυσικά. Να, για κάνουμε συζήτηση. Από τα 6 ευρωπαϊκά που πήρε. Ναι, το πρώτο έχεις δίκιο. Το πήρε ο Μάλκοβιτς στο Παρίσι. Αυτό λέω ότι το πρώτο. Το πήρε ο Μάλκοβιτς με τον Μπόζινταρ Μάλκοβιτς στο Final Four του Παρισιού, έτσι. Με την τάπα. Με το μπέρδεμα με τον Βράνκοβιτς εκεί. Ναι, ναι, ήταν διάφορα. Όσο και δεν μας αρέσει, ήταν καλάθι εκείνο. Αλλά βέβαια υπάρχει ένα ψιλοφαουλτάκι πριν που γίνεται, αλλά το κόψιμο του Βράνκοβιτς ήταν καλάθι βέβαια. Εντάξει, για να τα λέμε όλα. Ναι, έχει σταματήσει και το χρονόμετρο, αν δεις λίγο πριν. Ναι. Έχουν γίνει πολλά λάθη. Στις δύο τελευταίες κατοχές έχουν γίνει πραγματικά πολλά λάθη. Έχει γίνει λίγο τρελό εκεί. Αλλά τέλος πάντων. Απλά αυτό που θέλω να σου πω, έκανε αυτό που λες, όντως πήρε τον καλύτερο προπονητή και του, αλλά του έδωσε και μπάτζετ μεγάλο. Δηλαδή, το ένα, ναι, δηλαδή δεν έδωσε τον Ομπράντοβιτς, τον είπε. Πάρε, ας πούμε, για να το πω έτσι μπακαλίστικα, πάρε το 10ο μπάτζετ, το 5ο μπάτζετ από αυτές τις ομάδες που παίζουν στο πρωταθλητριό ή η Ευρωλίγκα που ήταν τότε, και πάρε μου το ευρωπαϊκό. Είχε ο Παναθηναϊκός από τα 5 που πήρε με ο Μπράντοβιτς, τουλάχιστον στα μισά και παραπάνω στα 3, πρέπει να ήταν από τα μεγαλύτερα μπάτζετ. Έτσι. Ναι, φυσικά, αλλά αυτά τα χρήματα βέβαια σε διοργανώσεις και μέσω διαφημίσεων και μέσω τηλεοπτικών. Α, δεν το εξετάζω αυτό. Όχι, δεν το εξετάζω αυτό. Αν έμπαινε μέσα, δεν με ενδιαφέρει. Λέω ότι ήταν φαβορή για να το πάρει. Κατάλαβες, ήταν από τα φαβορή. Τα δύο δε από τα 5 έγιναν και στην Ελλάδα, έτσι. Το ένα έγινε στην έδρα του και το ένα έγινε εδώ στο. Θα το πω έτσι, δηλαδή, για να τον τσατίσω λίγο. Στο κρατικό της Πηλέας. Έτσι, για να βγει κανένας πάω ξανά μέσα. Ναι, άρα, δηλαδή, όντως. Δεν είπαμε, δεν αφήσουμε την αξία του Μπράντοβιτς προς Θεού, αλλά υπήρχαν και τα εχέγγυα, έτσι. Δηλαδή ήταν φαβορή. Υπήρχαν προϋποθέσεις. Ήταν φαβορή ο Παναθηναϊκός, έτσι. Συμφωνώ, αλλά πολλές φορές να ξέρεις ότι έχουμε δει και τεράστιες ομάδες με τεράστια μπάτζετ, οι οποίες κάνουν μια τρύπα στο νερό. Αυτός. Γιατί έρχεται η ώρα που η ομάδα κάνει μία ήττα, δύο ήττες, διώχνουν τον προπονητή, έγινε η ομάδα μπάχαλο. Εγώ θέλω να πω κάτι πολύ πάλι απλό. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, τρεις μέρες πριν φύγει η προετοιμασία, έφυγε ο Λουτσέσκου και ήρθε αυτός ο προπονητής. Καμία επιλογή δική του. Είπατε πριν για το στόχο. Ναι, εγώ το είπα. Ο Στέλιος, με το Στέλιο θα μιλήσει για ΠΑΟΚ, εγώ... Ναι, όχι μαζί, να μιλήσουμε όλοι, παιδιά, δεν έχω θέμα. Ναι, εννοώ δεν ξέρω λεπτομέρειες. Λέω δεν ξέρω λεπτομέρειες. Αν έχω κάτι να πω θα το πω, μη στεναχωρίες. Με το Στέλιο όμως για το... Είναι δυνατόν ο πρόεδρος, οποιοσδήποτε και αν είναι αυτός, χωρίς τη συγκατάθεση του προπονητή να φέρνει παίχτες? Στην Ελλάδα είναι. Δηλαδή εγώ το θεωρώ αυτό, να ξέρετε, το πιο τρελό, δηλαδή προπονητικά, δηλαδή να είμαι εγώ προπονητής σε μια ομάδα, εντάξει εμείς τώρα δεν κάνουμε και πολλές μεταγραφές εδώ, είναι ερασιτεχνικά τα πράγματα, και να έρθει ο πρόεδρος να μου πει αυτός είναι ο παίχτης, χωρίς να τον έχω ούτε κοιτάξει εγώ ο ίδιος να δω τι ψάρια πιάνει, ας πούμε. Ούτε σε ποια ομάδα έπαιζε, ούτε σε τι φόρμα είναι, ούτε τι χαρακτήρας είναι. Γιατί νομίζω ότι ο στόχος ίσως να έχει ένα πρόβλημα με το χαρακτήρα. Γιατί πολλές φορές εμείς, εγώ έχω πει, όσα ξέρει ο νοικοκύρης δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Λέτε γιατί παίζει ο Μπίσεσβαρ. Γιατί παίζει ο Μπίσεσβαρ. Ωραία. Σκέψου στην προπόνηση Στέλιο της Παρασκευής, ο Μπίσεσβαρ να πούμε να τους περνάει 2-2. Τι θα κάνεις εσύ την Κυριακή διά, τον βάλεις? Προφανώς και θα το βάλεις. Εννοείται αυτό, ναι. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία ο κόσμος βλέπει την Κυριακή ένα αποτέλεσμα. Πολλές φορές δυσαρεστείτε, είναι λογικό. Αλλά το ποδόσφαιρο, ρε παιδιά, είναι ένα άθλημα το οποίο, όπως βλέπετε, τεράστιες ομάδες με τεράστια μπάτζετ και τεράστια ονόματα σέρνονται. Έχουμε δει η Real Madrid, η οποία με απίστευτα μπάτζετ, τρελά ποσά,
και τεράστιους παίχτες να μην μπορεί να κερδίσει τη Sociedad και τη Leganés. Το ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτο και γι' αυτό και το αγαπάμε και μας αρέσει. Γιατί ο μικρός μπορεί να κερδίσει τον μεγάλο, να βρεθεί σε κακή μέρα ο μεγάλος. Μην τα βλέπουμε όλα δεδομένα ότι επειδή ο ΠΑΟΚ έχει κάποιους καλούς παίχτες ή οτιδήποτε. Εδώ, το τελευταίο, εδώ η Ελλάδα πήρε ευρωπαϊκό. Αυτό θέλω να σου πω, ότι γίνονται και αυτά. Με τη συνδρομή του Ρεχάγκελ, ο οποίος αν θυμάσαι εκείνο το διάστημα, του λέγαν όλοι πάρε το Στολτίδη, πάρε το Ζήκο. Τι έλεγε ο ίδιος, άμα θέλετε να μείνω, θα κάνω εγώ κουμάντο. Αλλιώς έλα εσύ ποιος είσαι που το λες, ο Γκαγκάτσης, ποιος ήταν ο ένας ο άλλος και φτιάξεις την ομάδα, ρε φίλε. Ο Στολτίδης το άξιζε το παιδί να παίξει αυτή την εθνική, έτσι. Κι όμως έλεγε θα παίξω με τον Μπασινά, τον Καραγκούνι, αυτή θέλω εγώ, ρε παιδί μου, εγώ με προπονητής, εγώ αποφασίζω. Εγώ αποφασίζω γιατί γι' αυτό με έχετε βάλει σε αυτή τη θέση. Δεν το έρχεται ο πρόεδρος και να μου λέει αυτός είναι ο παίχτης. Έχει πάρει ας πούμε ο ΠΑΟΚ νομίζω το Βέρμπλουμ, τον Στοχ και άλλους 2-3 ας πούμε, το Χατζερίδη νομίζω. Επιλογές λέει του πρόεδρου. Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή, εγώ δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Δηλαδή είναι ερασιτεχνισμός για μένα αυτό. Όταν είσαι επαγγελματίας πρόεδρος και σε ένα τεράστιο σύλλογο όπως είναι ο ΠΑΟΚ, δεν διανοείται να μην διαλέγει τους παίχτες ο προπονητής. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Είναι το ποδοσφαιρικά ορθό αυτό. Έτσι, δεν, βεβαίως, εννοείται. Να στείλω ένα δικό μου άνθρωπο να δει τον παίχτη, να τον παρακολουθήσω και εγώ 2-3 φορές και φυσικά να τον πάρω στην ομάδα μου με τη δικιά μου συγκατάθεση γιατί θέλω να παίξω και αυτό το σύστημα, θέλω να κάνω αυτά τα πράγματα. Να πω κάτι που σχολιάζεται πάρα πολύ. Καταρχήν, μικρή παρένθεση. Αν θυμάστε κάποιος εκεί, μέντορας εκεί της Θεσσαλονίκης, έλεγε ότι με τον Λουτσέσκου δεν θα πάρετε το πρωτάθλημα. Και τελικά ο ΠΑΟΚ πήρε πρωτάθλημα ήττητο. Τον έχεις φάει, τον έχεις φάει τον Ραπτόπουλο. Για τον Ραπτόπουλο, δεν λες. Καλά, εντάξει. Ο Ραπτόπουλος έλεγε και τον Βιερίνη ότι έχει έναν ποπό στο πάτωμα, αλλά εντάξει. Ναι, και μετά του ζήταγε συγγνώμη. Λοιπόν. Για τον Καντουρί, ρε παιδιά, που λέτε όλοι, συμφωνώ ότι είναι σε κακή κατάσταση ο παίχτης, έτσι. Δεν μ' αρέσει ούτε εμένα, δεν είναι. Να πω κάτι πολύ απλό. Όταν είχε πει ο προπονητής, ο Φερέιρα τώρα, ότι ο Καντουρίνο, ο καλύτερος παίχτης, νομίζω είχε πει, που έχω προπονήσει ή κάτι τέτοιο. Κάτι ναι, το είπε στην προετοιμασία στην Ολλανδία αυτό. Μπράβο. Ξέρετε γιατί το είπε αυτό. Γιατί αφενός μένει ένας παίχτης του προπονητή. Γιατί κάνει αυτά που θέλει. Και αφετέρου προπονητής, ρε παιδιά, επειδή ασχολούμαι με το άθλημα, όπως καταλαβαίνετε, ο Ζάχος ξέρει, τέλειο, δεν ξέρω αν ξέρει. Εγώ το, εγώ το καταλαβαίνω από τη συζήτηση. Α, ναι. Το πιο σημαντικό να ξέρετε για ένα προπονητή είναι όχι τι κάνει με την μπάλα ο παίχτης, γιατί Μέση αποκλείεται να είναι. Παίζει στην Μπαρτσελόνα. Δεδομένο αυτό. Άρα λοιπόν όλοι οι υπόλοιποι παίχτες είναι σχεδόν στην ίδια τεχνική κατάρτιση. Είναι ελάχιστοι αυτοί που ξεχωρίζουν με διαφορά. Ο παίχτης λοιπόν πρέπει να παίρνει τις κατάλληλες θέσεις όταν έχει την μπάλα να κάνει την κίνηση που πρέπει και όταν επίσης χάνει την μπάλα η ομάδα να είσαι στην κατάλληλη θέση να καλύψεις το χώρο που πρέπει. Να κάνεις την κατάλληλη αλληλοκάλυψη. Όταν ο προπονητής λοιπόν βλέπει τον Καντουρί τακτικά να είναι τέλειος, δηλαδή χάνει την μπάλα η ομάδα και ας πούμε έχει ανέβει ο Βιερίνη από δεξιά ή αριστερά, δεν ξέρω εγώ τι, και κλείνει προς το μέρος αυτό, αυτομάτως μόνος του, ο προπονητής είναι ευτυχισμένος εκείνη τη στιγμή. Γιατί ο παίχτης κάνει το σωστό, κάνει τη σωστή κίνηση, κλείνει την τρύπα που λέμε. Είχες πει ένα, ένα ωραίο ότι, εσύ νομίζω το είχες πει, ότι κάθε παίχτης στατιστικά έχει 1-1,5 λεπτό την μπάλα στα πόδια του. Και 88 λεπτά, αν παίξει όλο το 90 λεπτό, πρέπει να στριφογυρνάει στο γήπεδο και είναι πολύ σημαντικό. Αυτό έχεις δίκιο. Έτσι, και σαν λογική είναι σωστό. Παιδιά, αυτό επειδή το έχω διδαχτεί αυτό. Δηλαδή, παρακολουθώ σεμινάρια συνεχόμενα. Ναι, κοινή λογική είναι. Κοινή λογική. Δεν χρειάζεται. Είναι κοινή λογική αυτό που λες. Ναι, όχι. Θέλω να σου πω ότι ο κόσμος πρέπει να καταλάβει, το προπονητής. Είναι πολύ δύσκολη η δουλειά του. Δεν είναι τόσο απλό. Κάποιοι νομίζουν ότι κάθεται 90 λεπτά στον πάγκο και βλέπει, έτσι. Αν διαβάσετε μια συνέντευξη του Γκουαρδιόλα όταν ήταν στην Μπαρτσελόνα, ο άνθρωπος αυτός δούλευε 16 με 18 ώρες την ημέρα. Με το λάπτοπ του να αναλύει, να βλέπει παιχνίδια, να βλέπει τον αντίπαλο, να βλέπει τις προπονήσεις ακόμα. Γιατί, να ξέρετε κάτι πολύ βασικό. Ο Βαλβέρδε στον Ολυμπιακό έκανε κάτι τεράστιο για εκείνη την εποχή, την πρώτη φορά που ήρθε. Έβαλε κάμερες σε όλο το Ρέντι. Και παρακολουθούσε μετά τις προπονήσεις της ομάδος του. Αυτό το έκαναν και μεγάλοι προπονητές. Παίχτης... Βεβαίως, αυτό θέλω να σου πω ότι ο Βαλβέρδε γι' αυτό πήγε και στην Μπαρτσελόνα. Ναι. Δεν είναι τυχαίο. Και ο Σεράλεξ το έκανε στη Μάντσεστερ. Στη διοίκηση του Ολυμπιακού. Σερτσίκλας. Ναι, όχι.
Είναι διάσημο αυτό, δεν είναι, δεν είναι πρωτοπόρος ο άνθρωπος, αλλά στην Ελλάδα. Γιάννη, κλείνει. Είπα αυτό, να ξέρεις ότι οι μισοί γελάγανε. Κλείσε με αυτό, γιατί όντως άφησα λίγο περισσότερο σήμερα, σου είχαμε φάει χρόνο από τις προηγούμενες. Όχι, όχι, παιδιά, τι συγγνώμη, ρε, σου λέω. Όχι, όχι, όχι. Σου άφησα ίσα ίσα επίτηδες, σου άφησα λίγο περισσότερο χρόνο, γιατί τις δύο προηγούμενες φορές βγήκες παραπέντε και σε κλείσαμε και άκοψα, έτσι. Λοιπόν, κλείσε με αυτή την τελευταία σκέψη. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ωραία. Παιδιά, ελπίζω να δούμε λίγο καλύτερη ποιότητα σε αυτή την αγωνιστική. Η ομάδα μου δεν περιμένω κάτι τέτοιο. Το μόνο που περιμένω από τη δικιά μου ομάδα τον Ατρόμητο είναι να βάλει κάποιες πιτσιρικάδες. Με ποιον παίζει ο Ατρόμητος, με ποιον θύμισε μας, με ποιον παίζει. Νομίζω με τη Λαμία. Με τη Λαμία, ναι, όντως. Ναι, με τη Λαμία, στις 7.30. Ωραία. Να δούμε λίγο κανένα νέο παιδί, ρε παιδιά, δώστε τόπο στα νιάτα. Αυτή είναι η δικιά μου. Αναγκαστικά, δεν υπάρχει και στόχος, έτσι. Έτσι κι αλλιώς. Οπότε. Ομάδες, ρε παιδιά, να ανεβάσουν κανένα πιτσιρικά, ρε παιδιά, να δούμε λίγο κάποιο νέο ταλέντο, Έλληνα, ας πούμε. Γιατί αυτοί όλο ξένους, ναι, δεν νομίζω. Αδικούμε τα παιδιά. Βάλτε. Τα οποία προσπαθούν πάρα πολύ. Βάλτε να το εκμεταλλευτούμε. Να, να σε καλά, να σε καλά. Βάλε για να το εκμεταλλευτούμε κι εμείς στοιχηματικούς. Πλάκα κάνω, λοιπόν. Πάμε στο διάλειμμα. Άφησα, όπως είπα, λίγο περισσότερο το Γιάννη τις δύο προηγούμενες φορές και βγει πραγματικά στο παραπέντε του κλεισίματος και ήθελα να του δώσω έτσι λίγο περισσότερο χρόνο. Μείνετε συντονισμένοι στο Λιμπερο 107,4. Ερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Ακούστηκα στον αέρα που τραγουδούσα, όχι. Ελπίζω όχι, γιατί έχω. Δεν νομίζω να ακούστηκε. Περιμένω όλοι να πούν ότι έχω αγριοφωνάσμα. Έχω πολύ ωραία φωνή. Λοιπόν. Ναι. 23-10-287-38. Επαναλαμβάνω. 23-10-287-38. Στέλιος Παπαντονίου, ΠΑΟΚ Day, Σάχος Ντρούλινγκ, Άρης Day. Λοιπόν, ακούσουμε το φίλο όμως. Καλησπέρα. Έλα, Ζάχο μου. Χρήστος. Έλα, γούρνα μου, μπράβο. Τον πέτυχα, ρε. Έχω πει άλλους καμιά 10 Χρήστος από εσένα. Όχι, λέει, δεν είμαι ο Σταύρος, είναι ποιος είναι ένας ΠΑΟΚΣΙΣ που μοιάζει πολύ φωνή. Τάσος, δεν θυμάμαι τώρα. Ξέρω. Πάμε. Και Στέλιος, έτσι, και ο Στέλιος μαζί μας. Και στο Στέλιο, ναι, βεβαίως, στα χαιρετίσματά μου. Ωραία. Για χαρά. Γεια σου, Στέλιο. Καταρχήν για την Κυριακή. Mm-hmm. Όποιος θέλει, ας ρίξει και ένα χειδίο στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Εγώ είπα, δεν κάνω. Εντάξει, δεν παίζω πολλά έτσι. Στην μέχρι. Εγώ είπα 2-2 το σε γνωστή. Στη στοίχημα, όπω είναι στο, στο ραδιόφωνο μας, το δίνει 31. Το 2-2. Ακριβές σκορ. Ακριβές σκορ, Όχι. Καλή, εγώ θα το βάλω. Ένα-δύο βουλάκια θα το βάλω. Μαζί με ένα ακόμα με το διπλό του ΠΑΟΚ. 2-20 είναι ο διπλό του ΠΑΟΚ. 66 με 2 ευρώ, 140 ευρώ. Τι θέλεις, κανένα τάγκ. Όχι, όχι. Δεν ξέρω. Του ΠΑΟΚ δεν τον παίζει. Είσαι καλό άνθρωπο. Δηλαδή, αν σου πούνε ότι θα λήξει ο ΠΑΟΚ 0-3, δεν θα το παίξει. Κοίταξε, η τσέπη μας, φίλε. Η υγεία μας και η τσέπη μας, έτσι. Άλλαξες γρήγορα άποψη. Εντάξει, ναι. Αλλά έτσι. Δεν πρόκειται να μου το πούνε. Ναι, όχι, ξέρεις, είναι το, είναι το κλισέ. Εγώ την ομάδα μου, ας πούμε, δεν παίζω που λέει ο άλλος. Φυσικά την παίζω. Τι θα πει δεν παίζω την ομάδα μου. Για το βλέπεις συναισθηματικά και δεν το βλέπεις αντικειμενικά και ψυχρά. Γι' αυτό. Όχι, όταν παίζω στοίχημα ψυχρά το βλέπω. Τι θα πει. Δηλαδή, συγγνώμη, αν παίξει Άρης Μάντσεστερ, επειδή μ' Άρης πρέπει να βάλω, θα κερδίσει ο Άρης δηλαδή. Όχι, άμα είναι ένα αμφίροπο μάτσο όμως, άμα είναι ένα ντέρμπι. Δεν μπορεί να το παίξει στοίχημα γιατί δεν πάντα, το παίξει κειμενικά. Πάντα παίζω. Εγώ το χιλιοστή φορά το λέω. Είτε την ομάδα μου είτε οποιαδήποτε ομάδα με βάση το ποσοστό που μου δίνει και τις πιθανότητες που έχει να βγει. Αυτά τα δύο είναι τα συστατικά που κοιτάζω εγώ. Έτσι. Έλα, Χρήστο, πάμε. Λοιπόν, για την Κυριακή. Εγώ άμα ήμουν ή Μάρτινς ή Ένινγκ. Ναι. Ειδικά Μάρτινς, θα έκανα πολλές αλλαγές. Για ποιο λόγο? Κατερίνη, το πρωτάθλημα το έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Ναι, αλλά θέλει κάποιο ρυθμό να βρει. Έχει μη τελικό με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Δύσκολο παιχνίδι είναι. Ναι, ναι. Αθύρωπο. Ναι. Άλλο το πρωτάθλημα, άλλο κύπελο, έτσι. Ναι, ναι. Θα πήγαινε χαλάρα γιατί θα προστάτευα πέρα τους αποτραυματισμούς. Αυτό. Θα έκανα rotation, θα έκανα σχηματισμούς, θα έκανα έτσι τα πλάνα μου, ρε παιδί μου, έτσι να δω λίγο πώς θα πάνε. Αυτό θα γίνει την άλλη εβδομάδα, φίλε, και σε όλες τις ομάδες που θα παίξουν στους ημιτελικούς. Γιατί θα είναι 2-3 μέρες πριν τον ημιτελικό, έτσι. Ναι. Ο Ολυμπιακός μπορεί να το κάνει. Δεν νομίζω, δεν νομίζω να το κάνει. Δεν νομίζω να το κάνει. Τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό. Δεν νομίζω. Είναι σοβαρός προπονητής, ναι. Α, θα δούμε. Ναι. Μακάρι ο δικός μας να προφυλάξει παίχτες. Όχι, δεν θα προφυλάξει, φίλε. Και εγώ πρόσεξε, σου λέω και εγώ είμαι. Όχι, τώρα δεν πρέπει να προφυλάξει, όχι. Είναι 10 μέρες πριν το. Όχι, όχι, πρόσεξε. Όχι να προφυλάξει. Είπαμε, θέλουμε, εφόσον ακούσει εκπομπές, τουλάχιστον η άποψή μου είναι ότι πρέπει. Η δική μου δεν ξέρω αν είναι σωστή. Οι παίκτες που περιμένω. Το κάτι παραπάνω να αποκτήσουν ρυθμό.
Δεν γίνεται τώρα. Ένα μάτσο έπαιξε. Μην τρελαθούμε. Ο Άρης δεν ήταν καλό. Καμιά ομάδα δεν ήταν καλή. Ο Άρης δεν ήταν καλό με τον Όφη. Έτσι, μην τρελαθούμε. Πρέπει αυτοί οι παίκτε να αποκτήσουν ρυθμό. Πώ θα του ξεκουράσει τώρα, θα του ξαναβάλει την άλλη και μετά από τρει μέρε θα παίξουν τον ημιτελικό. Όχι. Θα του βάλει, λέω εγώ, στο επόμενο μάτσο που θα είναι τρει μέρε πριν το μάτσο με την ΑΕΚ. Τότε ναι, μπορεί να κάνει ένα σχετικό τέτοιο μεγάλο, μη σου πω, ολικό. Τότε ναι. Όχι τώρα. Έχει λογική αυτό που λες. Αυτό που λες έχει λογική. Ναι, δεν θα διαφωνήσω. Εντάξει. Είναι η άποψή μου, δεν σημαίνει σωστή, έτσι. Αλλά θα τους έλεγα, ρε παιδί μου, χαλαρά. Χαλαρά. Α, αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Ναι, να προσέχετε το πόδι σας που το βάζετε, αυτό ναι. Χαλαρά, δεν χρειάζεται υπερβολές. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Ούτε τραυματισμούς θέλω, ούτε κάρτες. Εγώ, άμα ήμουν προπονητής. Αλλά δεν είμαι, βέβαια. Εντάξει. 2-2 θα το βάλω έτσι, κανένα μεγάλο σκορ. Φίλε, το δίνει πολύ, για μένα είναι ένα πιθανό σκορ. Μπορεί να λήξει και 4-0, τι θα σου πω. 2-2. Ωραία. Να σου πω. Για να μην κρατάω τη γραμμή. Ζάχο μου, αύριο το πρωί στο σταθμό. Ναι. Είναι κανένα. Θέλω να φέρω κάτι πράγματα. Είμαι στη Θεσσαλονίκη, δεν μπορούσα να φέρω στην εκπομπή. Πότε φεύγει εσύ, γιατί μου θυμάμαι το είχε πει, πότε φεύγει. Εγώ θα φύγω Δευτέρα, αλλά δεν θα προλάβω Δευτέρα πρωί. Ρε φίλε, γιατί δεν ήρθε σήμερα. Σε κομμάτια, δεν είσαι κομμάτι. Άκουσε με λίγο. Να κάτι πράγματα για εσάς. Ένα λεπτό, εδώ πού μένεις Θεσσαλονίκη, πού θα μείνεις. Τώρα Σικές είμαι. Σικές. Αν θέλεις, όταν κάνω το διάλειμμα των 10.30, πάρε ένα τηλέφωνο και θα σου πω εγώ έναν τρόπο, έτσι. Ωραία. Πάρε ένα τηλέφωνο. Εντάξει. Να σε καλά, Χριστάρα. Ωραία. Να σε καλά. Να σε καλά, να σε καλά. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Νάτος. Καλησπέρα. Μόλις βλέπω ότι επέστρεψε ο Πολ Πογκμπά. Πού επέστρεψε? Στη United. Όχι, ρε φίλε. Τραυματίας δεν ήταν. Για καλό μας το πες αυτό, ρε. Γιατί, Ζάκο. Γιατί, είναι ο Μαύρος Φορτούνης, γι' αυτό. Κάτσε, δεν είπα μια καλησπέρα. Πώς το λένε το παλικάρι δίπλα. Ο Στέλιος. Καλά, ρε. Καλησπέρα. 100 φορές τον έχουν φέρει ο Στέλιος. Και εγώ και ο Τάσος. Με τον Τάσο τώρα, γι' αυτό. Ο Στέλιος, όταν λείπω εγώ, όταν λείπει ο Τάσος, είναι η πρώτη αλλαγή. Τι τον έδωσε. Λοιπόν, κοίταξε. Είπες προηγουμένως, αν θα παίξει Άρης με Μάντσεστερ, να εξαφανιστούν όλες οι ομάδες στον πλανήτη και να μείνει ο Άρης με τη Μάντσεστερ. Μόνο έτσι μπορεί να παίξουν. Γιατί κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος. Θα σου πω τι λάθος. Όταν, ναι. Καταρχήν και φέτος μπορούσε να παίξει. Αν είχε περάσει την Παρτιζάν, ο Άρης θα έπαιζε με τη Μάντσεστερ, έτσι. Αν είχε περάσει τη Μόλτε, μετά έπαιζε με την Παρτιζάν. Παρτιζάν έπαιξε με τη Μάντσεστερ, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Έπαιξε με τη Μάντσεστερ Παρτιζάν. Και τη χρονιά, τη χρονιά που έπαιξε ο Άρης, άκου το ωραίο, που έπαιξε με τη Μάντσεστερ Σίτι, ήταν η Μάντσεστερ Σίτι από την Αγγλία και η Λίβερπουλ μέσα στην κλήρωση. Και μου λένε, παίρνω τηλέφωνο, ήμουν στη δουλειά απόγευμα, ήμουν και απογευματινός. Λέω, παιδιά, με ποιον άντε Ζάχο, ετοιμάσου, μου λέει για Αγγλία. Λέω, θα πάμε σε αυτό το καφενείο με τη Λίβερπουλ, 0-2 στο 8 θα είναι. 0-2 στο 8, θα πάω όλο με τη φανέλα του Καντονά. Ναι. Όχι, μου λέει, θα με τη Σίτι. Πού σου ρε, με τη Σίτι. Ναι, με τη Λίβερπουλ. Δεν το καφενείο. Ναι. Α, ναι, τότε ήταν, καφενείο ήταν. Καφενείο ήταν. Και τώρα ψηλό καφενείο είναι. Εντάξει, αλλά θα πάρει το πρωτάθλημα. Κάτσε να σε ρωτήσω, έχουμε κανένα νέο με το κοριτσάκι, τι έγινε? Όχι, φίλε, είδα το τέτοιο, είδα και τη μητέρα πραγματικά. Τι να πω, δεν ξέρω, ρε φίλε. Είναι, όχι, ακόμη δεν υπάρχει. Ας ελπίσουμε ότι. Γιατί το πήραν το κοριτσάκι, η αλήθεια είναι ότι το έχουν σε κάποιο σπίτι και επειδή κινητοποιήθηκε αμέσως όλος ο πλανήτης, ας πω, φοβήθηκαν και το κρύψαν σε κάνα σπίτι. Κάτι αυτό έγινε, ναι. Και ότι δεν το έχουν, ναι, ότι και δεν το έχουν φυγαδεύσει. Δεν έχει. Μέχρι την ώρα που ήρθαμε εδώ, γιατί είδα ειδήσεις, και άμα δεις τους γονείς, τώρα τι να λέμε και. Πάντως, και το άλλο να σου πω τώρα, εντάξει. Αυτές οι ανακοινώσεις. Ζάκου, αυτές οι ανακοινώσεις να μην τις βγάζει ούτε η μία ομάδα, ούτε η άλλη. Τώρα, κροκοδίλια δάκρυα, ο Άρης περαστικά στο Μίσης και τέτοια. Εντάξει, άστα τώρα αυτά. Εντάξει, γιατί. Λάχαμε να λέγαμε, δεν σε πιστεύουμε, ρε φίλε. Δεν μας πιστεύει. Άστα τώρα αυτά. Ναι, ναι. Εντάξει, άστα. Να πει άντε ρε Μίρσιτς, αύριο σπάσε για το άλλο το πόδι, ας πούμε. Όχι, όχι, αδιαφορία. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε, δεν με νοιάζει. Εντάξει. Okay. Ούτε ο ένας για τον άλλον και αυτά. Δεν πρέπει να βγάλω ανακοίνωση συμπάθειας, ας πούμε. Όχι, ρε εσύ, αλλά εντάξει, αυτό είναι ζήτημα υγείας. Ένα παίχτη έτσι που έχανε, πρέπει να βγάλει ανακοίνωση ο ΠΑΟΚ. Ρε Χρήστο, είναι ζήτημα υγείας, ρε φίλε. Εντάξει, δεν είναι. Εντάξει, αλλά. Το ότι ο ένας δεν χωνάβει τον άλλον και θέλει λογικά, ας πούμε, να πέσει και εμείς, και εγώ το λέω, στην ΟΓΑΜΑ Εθνική, δεν έχει σχέση με την υγεία όμως, ρε Χρήστο. Υγεία είναι, σίγουρα, εντάξει. Σίγουρα, βρε, υγεία, αλλά τώρα δεν με πείθει αυτή τώρα εντάξει. Του Άρη ανακοίνωση. Καλά, δεν. Καλά, δεν είπα κάπου. Ότι κάνουν και. Δεν τα βάψαν και μαύρα. Μία ανακοίνωση. Καλά, ένα λεπτό. Ναι. Όταν βγάζουν οι ομάδες, παίρνει, κάνει μια επιτυχία ευρωπαϊκή πιο παλιά. Και
Ας πούμε, απέκλειε ο ΠΑΟΚ ο Άρης και στέλναν συγχαρητήρια Ολυμπιακ. Τι σημαίνει, τα δεχόσουν εκείνα δηλαδή. Πέρασε ο ΠΑΟΚ τη Φενέρμπαξε, ποιον είχε περάσει. Και είχε στείλει ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, η ΕΠΟ, συγχαρητήρια στην ελληνική ομάδα που πέρασε. Εκείνα τα πίστευε δηλαδή. Α, ή όπως έκανε ο Ολυμπιακός και τον Παναθηναϊκό στο Γουέμπλεϊ. Η φίλη του Ολυμπιακού είναι μαζί σου πήγες, και. Αυτό πήγε πολύ παλιά. Όχι, εγώ λέω επίσημες ανακοινώσεις. Ανακοινώσεις πήγα παλιά. Πάλι. Και φίλαθλοι. Βγάλαν κάποιοι λίγοι εκεί πέρα. Ο κύριος Όγκος σιγά μην ήταν. Ποιος θέλει τώρα η ελληνική ομάδα. Για ανακοινώσεις λέω. Κανείς δεν θέλει. Ρε. Στην Ελλάδα κανείς δεν θέλει. Αν το δεις σκληρά οπαδικά, ο άλλος ο Παοξής θέλει, αν είναι δυνατό, μόνο ο Πάοκ να προχωράει. Σωστό είναι αυτό. Και εγώ το λέω. Σωστό είναι αυτό. Και για μένα είναι οπαδική υγεία. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό, άλλο θέμα υγείας όμως, έτσι. Εκείνο, εκείνο μπορώ να σου πω ότι αυτό που σου είπα προηγουμένως και σου περιέγραψα, νομίζω ότι είναι έτσι όπως το λες. Ότι επειδή δεν γουστάρει κανένα την επιτυχία του άλλου, έτσι και μέχρι ένα σημείο είναι θεμητό, εκείνο μπορώ να σου πω ότι είναι 100% κροκοδίλιο το συγχαρητήρια που πέρασες, έτσι. Δηλαδή τώρα να σε πάω. Ζάχο, να σε πάω σένα. Έπαιζε ο Άρης τότε στο μπάσκετ στα Final Four. Ναι. Δεν χαιρόμαστε, εμείς πάω ξέρετε που δεν μπορούσε να κερδίσει. Στο Λευκό Πύργο πήγατε στη Γάνδη. Όχι πολύ, καμία 300 ήταν στο Λευκό Πύργο. Όταν δεν βλέπεις τώρα. Όχι, αυτό είναι θεμητό. Αυτό σε λέω, ναι. Θεμητό είναι. Τέλος πάντων. Οκ, άλλη συζήτηση. Άλλο έχει. Επιστρέφει δηλαδή ο Πογκμπά. Πάει, έπεσε η Μάντσεστερ. Πάει, έπεσε η Μάντσεστερ. Τελείωσε. Δεν πέφτει, Europa League και Κύπελλο Αγγλίας. Καλά. Εντάξει. Τα είπαμε αυτά. Μεγάλες επιτυχίες. Θα βγούμε στο Λευκό Πύργο του Μάντσεστερ να τους πανηγυρίσουμε. Πήρε το. Ναι, γιατί όχι, γιατί. Να το UEFA. Να μην βγει στο τέτοιο να Champions League, να παίξει UEFA, να πάμε στο Old Trafford μια βόλτα. Ισοφαρίζω την Arsenal στα κύπελα. 13-13. Αυτό είναι το μόνο που θα συμφωνήσω μαζί σου. Αυτό γιατί έχουμε και τα περισσότερα πρωταθλήματα. Κατάλαβε να έχουμε και τα κύπελα. Αυτό συμφωνώ. Αλλιώς θα πάω του χρόνου στο Old Trafford και στο 8 θα είναι 0-2 με Μπρούνο Γκάμα. Και Σάσα, να ξέρεις, 0-2 θα είναι στο 8. Ακούς, ναι. Κοίταξε πρώτα-πρώτα, η United θα βγει στο Champions League γιατί είναι brand name, φίλε. Ναι. Κατάλαβες, πώς είναι η Coca-Cola, κάτι τέτοιο. Θα συμπληρώνει το Champions League. Θα συμπληρώνει, όχι, και θα το πάρει. Μην γελάς. Έχεις μεγάλο γέλιο. Μην γελάς, γιατί είμαστε πίσω στις κατακτήσεις. Είναι για το μέγεθος της United είναι τα τρία Champions League είναι λίγα. Ναι, φίλε, και εγώ θέλω την Denise Richard, αλλά δεν μπορώ. Αν με δει θα αρχίσει να γελάει, έτσι. Το ίδιο είναι και η Manchester. Θέλει το Champions League, αν τη δει το Champions League θα αρχίσει να γελάει. Τι να λέμε, ότι μπορεί να το πάρει. Τι να κάνουμε τώρα, λέμε ότι θέλουμε. Με τον ναι. Ρε φίλε, χάσαμε δύο τελικούς από την Βαρκελόνα 9 και 11. Είμαστε άντε το 9. Το 11 ανάτυχοι. Λίγο κοιμήθηκε ο Σερ Άλεξ. 1-1 στο ημίχρονο, δεν βγήκε στο δεύτερο ποτέ. Είμαστε ανάτυχοι. Πέσαμε στην καλύτερη Βαρκελόνα όλων των εποχών τη ιστορία. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή. Μα το 11 μέσα στο σπίτι σου, στο Γουέμπλεϊ, δεν χάνεται τίποτα. Ήταν αυτό. Καλύτερη Βαρκελόνα. Τι να κάνουμε. Ήταν καλύτερη. Καλύτερη στο δεύτερο δεν βγήκε. Ήταν καλύτερη Βαρκελόνα και έκανε λάθος ο Βαντεσάρ. Ποιο ήταν στο δεύτερο γκολ. Μην τα συζητάμε. Όχι και ο Σερ Άλεξ, το δεύτερο ημίχρονο πρέπει να κοιμήθηκε λίγο. Κοιμάται, δεν πειράζει, γι' αυτό είναι. Σερ Τσίχλας. Να σε καλά. Να σε καλά, Χριστάρα, να σε καλά. Να το. Δεν γίνεται, άμα βγει ο Χρήστος, να μην μιλήσω για Μάντσεστερ. Δεν γίνεται. Αλλά έχει ονειρόξεις, μου φαίνεται. Θέλει αυτή η Μάντσεστερ να πάρει το Champions League. Δύσκολα. Με ποιον ρε Χρήστο να το πάρει αυτή. Με ποιον ρε φίλε. Με τον 18χρονο τον Ουαλό. Με το Ράσφορντ που θα φύγει και με το Λίντγκαρτ. Ο Λίντγκαρτ στον Σονάρι δεν παίζει, δύσκολα. Ο Άρης έχει μπροστά καλός. Έχει Μπρούνο Γκάμα. Παίξει ο Λίντγκαρτ, δεν παίξει ο Μπρούνο Γκάμα. Είσαι τρελός. Είναι λίγο δύσκολο, έτσι. Άσε που το σουτέρνουνε το Λίντγκαρτ. Με Λίντγκαρτ και Ράσφορντ είναι η Μάντσεστερ. Εντάξει. Να μην σου πω ποιους παίκτες είχε. Εντάξει. Θαύμα είναι που κυνηγάει και θέση τη Champions League. Τεράστια διαφορά. Καλά. Ο Πογκμπά, να σε καλά, γέλασα με τον Πογκμπά, ρε φίλε. Να σε καλά, λοιπόν. Λέγε. Λοιπόν, πάμε στο πρόγραμμα 23-12-87-38 για να πούμε και τις προβλέψεις, να πάμε και στο διάλειμμα και να πούμε στην τελευταία έτσι, στροφή της εκπομπής. Πρέπει να πάω στο Super League. Δεν, τα τηλεφωνήματα δεν μ' άφησαν να πω το πρόγραμμα. Λοιπόν, αύριο 9.30 ώρα, και αυτό καλή ώρα, έτσι. Είναι καλό έτσι βράδυ. Αν και ο Ένικ είπε έτσι ένα ωραίο, ή έχει δίκιο. Καλοκαίρι να παίζουμε, λέει, απόγευμα 7 η ώρα, γιατί απόγευμα είναι το καλοκαίρι 7 η ώρα, έτσι. Έχει δίκιο σε αυτό, Γερμανάδα, να πούμε την αλήθεια. Καλύτερα βράδυ. Ναι, βάλτε όλα βράδυ. Φροσιά. Καλά σου λέει. Βάλτε όλα βράδυ. Τι ήταν αυτό. Λοιπόν. Είναι καλό για εμάς που γράφουμε. Ναι, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, ρε. Εντάξει, κύριε. Το πω.
Ναι, πες το ρε παιδί μου, αλλά τι θα πει. Τι θα κάνουμε, θα σας βάλουμε και τις ώρες που θέλετε οι δημοσιογράφοι. Δηλαδή προς Θεού. Ενώ είναι καλό να παίζει, ας πούμε, 7-8 η ώρα. Ναι. 11-12 και μπορείς να βγεις κιόλας. Ναι, να γράψεις κιόλας, να βγεις να πας για το ποτάκι σου έτσι. Θα τα πάρω πίσω τα καλά λόγια που λέω. Λοιπόν, για σένα. Λοιπόν, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 9.30 αύριο, έτσι. Ναι. Play out βέβαια την ίδια ημέρα έχουμε νωρίτερα. Βόλος Νουπουσού Ξάνθη. Θα γίνει αυτό το μας, θα γίνει. Ναι, είναι στο Βόλο. Ναι. Αλλά τώρα η Ξάνθη δεν ξέρω. Εντάξει, η Ξάνθη νομίζω είχε καθαρά ήταν τα δείγματα, νομίζω. Κάνουν και με μεσοβδόμαδα. Και μέσα, βέβαια, δεν γίνεται να μην γίνει. Βλέπω ότι τα play-out, τα δύο μάτς είναι σχεδόν ταυτόχρονα. Έτσι. 7 και 4 το ένα και 7.30, όπως μας είπε και ο Γιάννης, Ατρόμητος Λαμία. Κυριακή, 7 και 4 Όφη ΑΕΚ. Αυτό είναι ένα μάτς πραγματικά και τα δύο μάτς. Είναι ένα μάτς. Και τα δύο είναι ενδιαφέροντα. Ναι, είναι, θέλω να δω τον Όφη πραγματικά. Με την ΑΕΚ. Και την ΑΕΚ θέλουμε να δούμε, γιατί κοντεύει και το μάτς του κυπέλου, έτσι. Και φυσικά το βράδυ 9.30 Ολυμπιακός Άρης. Δευτέρα έχουμε άλλα δύο μάτς στα play out. 7.30 Τρίπολη Πανιόνιος και Πανετολικός με τον Κούγια. Λοιπόν, να κάνουμε τουλάχιστον για τα τρία μάτς, να δώσουμε έτσι προγνωστικά, να δούμε τι θα πιάσουμε τη Δευτέρα. Λέγε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ό,τι θέλεις, ακριβές σκορ. Σημείο, ημίχρονο τελικό. 1-2 θα πω. 1-2 ακριβές σκορ. Ναι. Δηλαδή θα φάει γκολ ο ΠΑΟΚ, αλλά θα κερδίσει κιόλας. Έτσι. Σίγουρα θα φάει γκολ. Όφη ΑΕΚ. Όφη ΑΕΚ. Πιστεύω ότι θα κερδίσει η ΑΕΚ. Πιστεύεις θα κερδίσει. Αλλά με 0-1. Με μισό 0, ναι, έτσι. Μισό 0. Είμαι πέναλτι. Τον Όφη δεν το βλέπεις να βάζει γκολ, έτσι. Όχι. Και ο Ολυμπιακός Άρης. Για να ξακούσουμε, Ολυμπιακός Άρης. Ολυμπιακός Άρης, δεν προβλέπουμε το μέλλον, πρόβλεψη κάνουμε. Δεν είσαι να το πιάσεις, άμα το ξέρουμε πώς θα λήξει. Ολυμπιακός. 2-0. Δεν θα βάλει γκολ ο Άρης, λες, έτσι λες. Να πούμε το στατιστικό, το διάβασα σήμερα, είναι εντυπωσιακό. Ότι ο Ολυμπιακός λέει σόλες έχει φάει μόνο 9 γκολ. Ναι. Εντυπωσιακό. Ναι. Τα τρία ξέρεις ότι έχει φάει από τον Άρη, από τα 9. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, πάω εγώ. Αυτές οι παραδόσεις είναι για να σπάνε. Ναι. Δηλαδή, σωστό, σωστό. Τώρα δεν βάλει κανένα. Λοιπόν. Θα γίνει 0-0 τώρα. Θα έχω πει χ και 2-2. Όχι, δύσκολο. Το έχουμε ξανακάνει αυτό. Να έχουμε πει. Όταν είπαμε τελευταία φορά, δώσαμε προγνωστικά και οι δύο. Ναι. Βγήκαν ακριβώς τα αντίθετα. Αυτό λέω. Ναι. Μόνο που δεν έγινε και άλλη μέρα του μάτς. Μόνο αυτό δεν κάνουμε. Λοιπόν, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, εγώ βλέπω διπλό. Αν θέλει, χ ημίχρονο διπλό τελικό. Ναι. Βόλος Μπέος με Ξάνθη. Βλέπω και εδώ διπλό. Να στηρίξει Ξάνθη. Ναι. Εγώ θα πω με τον Αχιλλέα. Εγώ θέλω να χάσει Ξάνθη. Βασικά δεν την κουστάρω κιόλας, θέλω να πέσει. Και αγωνιστικά. Θα πω με τον Αχιλλέα. Σε πας με τον Αχιλλέα. Εγώ το δίνω διπλό. Και Ατρόμητος Λαμία. Το δίνω χ. Άρα δίνω 2-2 και χ. Συμφωνώ στο χ. Και πάμε, ναι, και πάμε στα δύο μάτς Όφη ΑΕΚ. Τι ΑΕΚ, δεν ξέρω, δεν μπορεί κιόλας πραγματικά. Δεν το κίνητρο θα πάω το διπλό, αλλά εντάξει, δεν το βλέπω και πολύ ζεστό το διπλό, να σου πω την αλήθεια. Με κανένα πέναλτι συναχωρημένο. Ναι, αλλά όπως είδες έχουν και προβλήματα. Άσχετα που δεν βγαίνω. Ένα έπιασε το λαιμό του άλλου, έβλεπε, υπήρχε, ναι, το είδα, υπήρχε, ναι, τέτοιο. Εντάξει, αυτά άμα ήταν τώρα στον Άρη π.χ. θα είχαμε άλλα πράγματα. Και ο Ολυμπιακός Άρης, το έδωσα, είπα 2-2 ακριβές σκορ. Ή 3-1 ή 2-2, 2-2 το βλέπω να σου πω και χ το βλέπω. Και το χ μόνο σαν τέτοιο είναι 6-55 το δίνει. Είναι εξωπραγματικό για χ. Τα δευτεριάτικα. Τα δευτεριάτικα είναι Τρίπολης Πανιόνιος. Ο Πανιόνιος δεν έχει, με μονόδρομος είναι να κερδίσει, έτσι. Ναι. Με το κίνητρο θα πάω, διπλό. Και Πανετολικός ΑΕΛ. Τι να παίξω αυτό, αυτό και εδώ υπάρχει κίνητρο μεγάλο, ιδιαίτερα αν μου πει είναι μισή ώρα διαφορά. Ιδιαίτερα αν ακούει ο Πανετολικός ότι κερδίζει ο Πανιόνιος, φωτιά στα μπατζάκια τους, λέω εγώ. Έχει γούστο να σωθεί ο Πανιόνιος, ρε παιδιά. Αν και αυτό που είπες στην αρχή με τον βέβαια άθλος, που είπες ότι δεν πήρε πιστοποιητικό ο Πανετολικός, δεν ξέρω σε τι προβλήματα τον βάζει όσον αφορά και τα φετινή και τα play-out. Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο, λογικά όχι, έτσι. Όχι, γιατί η αδειοδότηση νομίζω είναι για την επόμενη χρονιά, ναι. Για την επόμενη θα έχει σίγουρα πρόβλημα αν δεν πάρει την αδειοδότηση. Δεν ξέρω αν υπάρχει έφεση ή αν. Έχει δικαίωμα. Γιατί είναι, ναι, το,
Είναι το πρωτοβάθμιο. Το πρωτοβάθμιο, ναι, μετά το θυμάμαι αυτό ότι ξανά μπορεί να κάνει έφεση. Από τον Ηρακλή τα μάθαμε. Από τον Ηρακλή. Η αλήθεια είναι έτσι όπω θα λες. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά το 2310-287 και 3 οκτάρια θα είναι δικό σας FM και ενώ το μήνυμά σου σχόλιο σας στο 54-222. Επιστρέψαμε για τα τελευταία 15 λεπτά της εκπομπής, λίγο περισσότερο από 15 λεπτά της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα στο Λίμπερο 107,4. Στέλιος Παπαντονίου, Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από τα δύο μικρόφωνα εδώ του στούντιου του Λίμπερο 107,4. Πάμε κατευθείαν στο... δεν περιμένω ο φίλος. Γενικά υπάρχει ένα προβληματάκι μικρό, θεωρώ, εδώ πέρα με τις γραμμές. Νομίζω από εβδομάδα θα είμαστε ok, θέλω να πιστεύω. 2310-287 και 3 οκτάρια. Να πούμε ότι φυσικά μετά είναι και η εκπομπή του Στέφανου με τον Διονύση. Δεν έχετε να πάτε πουθενά, δεν έχετε κάνει κάτι καλύτερο. Θα μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Λοιπόν, τι λέγαμε, ρε Στέλιο, που είχαμε μείνει στα προγνωστικά. Στα προγνωστικά είχαμε μείνει και λέγαμε εδώ πέρα πόσο καλοί είμαστε προγνωστικά, ότι... Αν κάναμε στοιχηματική εκπομπή θα σαρώναμε. Ναι, σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Γι' αυτό και μας διακόπτει ο φίλος. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Καλησπέρα. 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 Καλώς τον Άρε, λέει, απίστευτα πράγματα γίνονται σήμερα. Πήρα να κάνω μια πρόβληση για το στοίχημα. Για πες το, εσύ είσαι και καλό στοίχημα, για λέγε. Όχι ρε, εντάξει. Εγώ ακολουθώ τον παλμό της πιάτσας, να πούμε. Για πες τι λέει η πιάτσα. Έχει βουήξει πιάτσα ότι ο Ολυμπιακός Άρης είναι ισοπαλία με χαμηλό σκορ, τώρα 0-0, 1-1. Εγώ 2-2 θα το παίξω, να σου πω. Πόσο? 2-2, 31 το δίνει. 2-2, 31? Ναι. Φίλε, παίξε έναν καφέ. Τη μεγαλύτερη απόδοση στοίχημα, ξέρεις πότε την είχα πιάσει. Για αλλά πες. Πού να το ξέρω, είχα βάλει κάτι ψηλά. Το έχω ακούσει. Το Μαδρίτης Άρης. 2-3 απόδοση, μάντρεψε πόσο το Δημητροποτσίδικα, λίγο πριν αρχίσει το μάτι. Στη Μαδρίτη δεν είμαι. Εγώ είμαι Θεσσαλονίκη, να πούμε. Ένα λεπτό. Τι έπαιξε, 2-3 ακριβές σκορ. Ακριβές σκορ. Πόσο έδινε, μάλιστα. 100. Παραπάνω. 120. Πιο πάνω. 150. Άμπρα, 150. Εντάξει, λογικό ήταν. Γιατί φράγκα ήμουν, ρε φίλε, εκείνη τη στιγμή είχα 60 λεπτά, στο ότι ήταν 30 λεπτά η στήλη και πήρα 90 ευρώ. Λέω, πάλι 3 ευρώ να πάρει 450, να πούμε. Πρόσεξε, άκουσε. Αν έβαζε. Φλάκα το βάλα. 3 ευρώ, είπε, το βάλε. 60 λεπτά. Ένα προβοτσίρικο το που τώρα δεν υπάρχει. Στην Τσιμισκή στο Ξυπόλυτο, αν μου ακουστά να μου. Το έχει κλείσει τώρα. Όχι, αυτό. Ξέρω αυτό με τι παντόφλε. Δεν ξέρω το Ξυπόλυτο. Αν το είχε βάλει, άκουσε, αν το είχε βάλει 3 ευρώ, είναι πολύ απλό. Ή 2-4 θα έλεγε ή 3-3. Κατάλαβες, 100%. Εγώ το 4-2 στο Καραϊσκάκι το έβαλα μισό ευρώ. 101 το έδινε, μισό ευρώ, πήρα 50 ευρώ. Εγώ τη μεγάλη ζημιά, φίλε, σ' άκουσες που την έπαθα. Πώς να αυτοκτόνησα, ρε φίλε. Είναι Απρίλιο του 2013, παίζω 50 λεπτά ένα τζόκερ, ας πούμε. 50 λεπτά, όχι παραπάνω, ξέρεις. Ναι. Παίζω 5 νούμερα και βάζω τζόκερ το 13, να πούμε, γιατί μου είχε πει μάνα μου ήταν το χειρό αριθμό του παππού μου, να πούμε. Ωραία. Τον ένα που δεν τον πρόλαβα. Ναι. Κάθεται το τζόκερ, κάθονται όλα τα νούμερα, τα 4 μάλλον, τα 5. Ναι. Και το νούμερο που δεν μου κάθισε ήταν το 14 και είχα το 18. Δηλαδή θα είχες πιάσει 5 συν 1, πόσο ήταν τότε, πόσο έπαιρνε. Τότε έδινε, είχε γίνει τσακπότ, ήταν 2,5 εκατομμύρια, αλλά 20% είναι ο φόρος, δηλαδή θα έπαιρνα 2 εκατομμύρια καθαρά. Και πήρα 4 συν 1, ο οποίο με το φόρο ήταν 2 χιλιάρικα για 2,5 χιλιάρικα και κάτι ψηλά. Το 4 συν 1 είναι στάνταρ, 2,5 χιλιάρικα είναι. Ναι, αλλά από το 4 συν 1 και πάνω υπάρχει 20% φόρος. Δηλαδή καθαρά παίρνει 2.000 για την ακρίβεια 30-2040, γιατί θυμάμαι ότι είχα πάει στην τράπεζα του ΟΠΑΠ, να πούμε. Ωραία. Τους ήθελα να σου έλεγαν ή στην Εθνική θα πάσει στην Πειραιώση. Μια χαρά, ρε φίλε, τι θέλεις. Τι μια χαρά, ρε φίλε. Πραγματικά μου το λέγανε και το πίστευα, γιατί έχω ένα φιλαράκι στην Πέρα που έχει πιάσει 2 φορές 4-1, πριν πιο παλιά από μένα. Ναι. Και μου λέει αυτό, λέει, δεν το ξεχνάς, δεν θα πεθάνεις. Δηλαδή, δεν το ξεχνάς, όταν πιάσεις τόσο κοντά, να πούμε. Καλύτερα να μην σου κάτσεις 4-1. Όχι. Είναι άστα να πάνε. Δεν νομίζω τα 2,60 που πήρες να μην τα έφαγες, νομίζω. Ναι, αγόρι μου, δεν καταλαβαίνεις τώρα τι σε λέω. Ρε, καταλαβαίνω, ρε φίλε, καταλαβαίνω. Ο άλλος που ήταν, λέει, 5 εκατομμύρια, πριν φτάσει στα 10 εκατομμύρια, είχε φτάσει, ξέρω εγώ, στα 9, και είχαν βρεθεί κάποιοι με πεντάρι, ξέρω εγώ, που πήραν, ξέρω εγώ, 70 χιλιάρικα, ενώ θα έπαιρνε, ξέρω εγώ, 8 εκατομμύρια, 9, μετά πήγε βέβαια στα 10. Βέβαια, μπορείς το ίδιο να πεις για αυτό που πιάνει 5 και δεν πιάνει τον Τζόκερ, έτσι. Ναι, ναι. Αυτός είναι, μπορώ να πω, και πιο κοντά. Έχει πιάσει τα 5 και δεν πιάσει τον Τζόκερ. Τέλος πάντων. Πάντως, σας άκουσα το μεσημέρι που υποστήριξες το γούστο μου, γιατί έχεις καλό γούστο.
Η Σοφία Λατζά δηλαδή είναι μακράν πιο ωραία από τη Βραχάλη. Γι' αυτό άλλωστε και η ακροματικότητα του Μέγκα είναι πολύ μεγαλύτερη στο Super Bowl Live. Σοφία Λατζά. Η Σοφία Λατζά, άκουσε. Επειδή... Έχει πολύ ωραίο πρόσωπο. Τώρα η Βραχάλη έχει σώμα, αλλά το πρόσωπο είναι άστα να πάνε. Στηρίζουμε δηλαδή, Χριστίνα Βραχάλη. Ναι, εντάξει, αυτό είναι στο κανάλι του Πέδρου. Και μερικά τώρα το λέω. Δεν με νοιάζει η ομάδα είναι κοκκάλι. Δεν ξέρω κιόλα. Όχι, άκουσε. Τώρα, βέβαια... Λατζά πρέπει, επειδή τα αθλητικά είναι από τους κόρτα, πρέπει να είναι άριστο. Καταρχήν, περιορέξος λέει κολοκυθόπιτα. Εγώ την, τη Σοφία τη γνώρισα στα αθλητικά νέα, έτσι. Ρε φίλε, αν βγεις ήταν... σε 100 άνθρωποι στον δρόμο και σου πούμε Λατζά Βραχάλη, θα σε πού να πούμε. Καλά, εντάξει, δεν υπάρχει, σύγκριση, εντάξει. Αλλά, δεν υπάρχει σύγκριση. Αλλά τώρα. Σου λέω, η Σοφία τότε ήταν και πολύ... Τότε πρέπει να ήταν 19-20 χρονών η Σοφία. Ναι, και τώρα είναι πανέμορφη και τότε ήταν τώρα ακόμη πιο. Να ναι, εντάξει, δεν συγκρίνονται. Τα ανώμια πράγματα συγκρίνουμε. Και είναι και πολύ καλή κοπέλα και μάθαινε τότε και είναι και. Δηλαδή είχε δίψα για μάθηση. Δηλαδή μεγάλη την έβλεπα. Για τώρα να είσαι δίπλα στο Καρπετόπουλο, στο Μέγα, ρε παιδί μου, είναι μεγάλη κοπέλα. Όντως, όντως. Μπράβο τη. Μπράβο τη. Και να εξελιχθεί και να γίνει ακόμη καλύτερη, έτσι. Ναι, που σου παράσει και πάρει συνέντευξη από τον Ιντέγε να πούμε, να ξέρει. Τον είδα. Ναι. Ο Ιντέγε είχε. Ναι, ναι, εντάξει, ο Ιντέγε είχε ανάψει να πούμε. Ο Ιντέγε είχε ανάψει. Φοβήθηκα μην γίνει κανένα ακατάλληλο το τέτοιο το βιντεάκι, αλλά πέφτει και μοντάζ. Οκ, Γιώργη. Ναι, κλείσουμε. Να πω κάτι έτσι λίγο κοινωνικό, ρε φίλε, γιατί από χθες είμαι έτσι στα όρια της κατάθλιψης αυτό που έχει συμβεί. Δηλαδή, θα ήθελα, ρε παιδί μου, να κάνω μια παράκληση. Αν α πούμε. Αρπάξαν αυτό το παιδάκι κάποιοι παιδόφιλοι, κάπου να τα αφήσουν και να την κάνουν. Γιατί αυτό που κάνουν είναι, δηλαδή, είναι να επαναφέρεις, ας πούμε, τη θανατική ποινή στα 6 μέτρα. Δηλαδή να αρπάξεις το 10χρονο παιδάκι, είναι ό,τι πιο φρικιαστικό να πούμε. Λέω για το παιδάκι που στην Τούμπα. Δηλαδή εχθές το ψάχνανε 200 άτομα εθελοντές, έτσι σε όλη την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Δηλαδή τι να πω, ρε φίλε, εντάξει, είναι. Θα είμαστε όλοι τυχεροί γιατί και εμείς έτσι. Σήμερα θα δω την Νικολούλη να πούμε. Μήπως εντάξει, κάτι θα πούμε. Έχει κάποιο νέο, ας πούμε. Θα είναι ευχής έργο να είναι το σενάριο αυτό που σου είπα, έτσι. Ότι επειδή κινητοποιείται. Πάνω σε ηλικία αστυνομία, πρόσεξε, όταν θέλει, μπορεί να είναι η καλύτερη στον κόσμο. Γιατί βρήκε και την τύπησα με τον Πιτριώλη, έτσι. Που ήταν δύσκολη υπόθεση. Αλλά πάνω υποθέσει, ρε φίλε. Και θα συμφωνείς μαζί μου ότι κάνει το παγόνι. Όπως την υπόθεση του Τόσκο. Με τον Τζίλο και με τον Τόσκο. Με την επίθεση στον Τόσκο να πούμε. Κάνει το παγόνι. Δεν ξέρω αν κάνει το. Όμως τους βρίσκει. Άκουσε, εγώ δεν μπορώ να ξέρω αν κάνει το παγόνι, αλλά ότι στο ένα έπεσαν όλα τα μέσα τέτοιο και στο άλλο τώρα είδες. Σήμερα είδαμε αυτή με το Βιτριώλη κάμερες οι οποίες ήταν, ξέρω εγώ, περιμετρικά και σωστά. Έτσι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί τώρα. Ήταν δύσκολη υπόθεση. Ναι, ήταν εύκολη υπόθεση. Πριν δύσκολη ήταν, εκεί στο Μέγαρο Μουσικής έχει 68.000 κάμερες. Α, μπράβο, δεν ναι, είδα, εκεί, δεν ξέρω. Είναι πιο εύκολη υπόθεση να τους βρουν. Και ναι, και όμως, ναι. Και είναι το Μέγαρο Μουσικής, έτσι, τέλος πάντων. Εντάξει. Και ήταν και το πολεμικό πλοίο, το, πώς το λένε τότε, θύμισε μου λίγο. Το Αβέροφ. Πολεμικό πλοίο και υπήρχε και λιμενική αστυνομία τότε. Τέλος πάντων. Πώς το λέγανε, ένα πολεμικό πλοίο ήταν εκείνης μέρες. Δεν είμαι καλός. Χαραγμένο. Πώς το λέγανε το πολεμικό πλοίο, ρε φίλε. Τον Ουρουάν. Να γνωστό να πούμε. Τον Ουρουάν, αλλά φοβάμαι να το πω, να σου πω την αλήθεια. Όχι, ρε, ποιον Ουρά, ρε. Αυτό το ένα καταδρομικό να πούμε. Πολεμικό από το πολεμικό ναυτικό. Το Αβέροφ, ξέρω εγώ ποιον να σου πω. Μπράβο, το θεωρητό Αβέροφ. Τι λέει, ρε φίλε, το βρήκα. Είμαι. Ρε, εσύ ξέρεις πόση λιμενική αστυνομία υπήρχε, επειδή ήταν το θεωρητό Αβέροφ. Γιατί περνούσα και γινόταν πάρα πολύ λιμενική αστυνομία υπήρχε τότε εκείνη την εποχή. Τέλος πάντων. Θέλω να πιστεύω ότι θα διαλευκανθεί. Θέλω να πιστεύω, έτσι δεν είμαι σίγουρος. Μόνο Σαρόπουλος, φίλε, κάνει συνέχεια συνεντεύξεις τα λοιπά. Μόνο Σαρόπουλος το ψάχνει το θέμα. Δηλαδή τα άλλα ραδιόφωνα δεν λένε τίποτα. Τι ψάχνει, κάνει έρευνα ο Μιχάλης. Συνέχεια το αναφέρει στην εκπομπή του, ρε φίλε. Συνέχεια. Okay. Το σωστό κάνει. Το σωστό κάνει, διότι είπαμε είναι μια υπόθεση που πρέπει να διαλευκανθεί, έτσι. Υπάρχει δολοφονία. Έτσι, αυτό λέει και στην ανακοίνωση, την πρώτη ανακοίνωση η αστυνομία. Λοιπόν, και πρέπει να διαλευκανθεί, γιατί η αδικία φέρνει γεννάτη βία, έτσι, αυτό θεωρώ. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Ζαχώ. Ναι. Έλα, πάλι εγώ είμαι, ρε. Έλα. Πες. Ναι. Αχ, ναι ρε φίλε, ναι, sorry. Λοιπόν. Μόλις, ξέρεις τι, το πέρασα γραμμή, το ξέχασα, μην σου λέω ψέματα, το ξέχασα. Πες μου. Τη Δευτέρα, μέσα θα τα αφήσεις στο γραφείο εκεί πέρα στη. Βρε φίλε, να σε δούμε. Τι να τα αφήσεις τώρα. Εμείς δεν θέλουμε. Να σε δούμε από κοντά. Αυτό θα σου λέγα να έρθεις, ξέρω εγώ, αύριο, άμα θέλεις. Εμείς πάμε με την παρέα μου για πρωινό καφέ. Αν θες να έρθεις εκεί. Σικές δεν είναι μακριά. Εμείς πάμε κατά τις 12, ρε φίλε. Τι ώρα. Ξυπνάμε, ξέρω εγώ. Πάει και όλη τσάκα καλοπαρέα. Πάμε εκεί πέριξ του Χαριλάου. Είναι 2-3 μέρη. Στο ένα πάμε για καφέ, ας πούμε. Τη μία μέρα, την άλλη στο άλλο. Ωραία, άκουσα με τώρα, δεν μπορώ να το ξεχάσω.
Με το που κλείσω, με το που κάνω, πάρει τηλέφωνο. Οκ, να σου πω. Έτσι, Χριστάρα. Με το που τελειώσει η κουβέντα. Με το που βάλω το τέτοιο κατευθείαν, γιατί θα έχω κλείσει τις γραμμές. Οπότε πάρε με το που κλείσει να μιλήσουμε. Έλα. Έγινε, έγινε. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα, αγαπητέ μου φίλε. Γεια σας, κύριε Βασίλη. Γεια σας. Χαιρετώ και το Στέλιο. Τι κάνετε? Δόξα τον Πανάγαθα και το ίδιο εύχομαι και δι' εσάς. Έτσι, έτσι, κύριε Βασίλη. Και όλο τον κόσμο. Βέλος. Ποιο ήταν το? Είναι και είναι ακόμη εδώ. Είναι, είναι ακόμη εκεί που είπε ο Γιώργος προηγουμένως. Το Βέλος, ναι. Είναι στο Μέγαρο Μουσικής, δηλαδή μπροστά. Δεν το ήξερα από την αλήθεια. Το Αβέροφ θα χρειαζόταν από το Μέγαρο Μουσικής μέχρι το Λευκό Πύργο για να το δεις. Δεν περνάω και τακτικά, κύριε Βασίλη. Εγώ μένω πίσω από το νέο σταθμό. Ξηροκρίνω μένω, οπότε. Αβέροφ. Δεν περνάω από εκεί τακτικά. Είμαι παιδί του, των δυτικών συγγενειών. Στύχησε δύο μπαούλα λίδες. Τζάμπα πράγμα. Είναι ακριβό. Για την εποχή όμως θα ήταν πανάκριβο, να υποθέσω. Δύο σεντούκια λίδες. Λίγα είναι. Σήμερα παίρνει 10 καράβια. Με δύο σεντούκια λίρες, πόσο κάνει λίρα? Έχω χάσει τις ισοτιμίες, κύριε Βασίλη. 300 φράγκα το μία. 300 ευρώ? Ναι. Και με δύο σεντούκια παίρνουμε 10 πλοία? Τι σεντούκια είναι αυτά? Έχεις χωροταξίσει μέσα. Ανάλογα τι σεντούκι είναι. Πόσες λίρες χωράει? Α, δεν το 300, δεν ξέρω. Πόσο να. Δεν ξέρω, δεν ξέρω και πόσο πάει και το και ένα πλοίο. Δεν ξέρω, δεν έχει τιμές. Το Βίσμαρκ που το κάρτισε για την πάρτη της, mm-hmm, είναι η ίδια ιστορία με τον Τιτανικό. Και το δεύτερο ήταν αυτό που εμείς το πήγε ο Βέροφ, το αγόρασε, ο Γιώργος ο Βέροφ, ο ιδρυτής της οικογένειας. Το Σίτσας. Το Σίτσας. Αυτό το θυμάμαι από το, ναι, τον Ευεργέτης. Ο Ευάγγελος του Σίτσας που ή το απόγονι του. Αυτό ήρθε ενώ έχουμε ξεκινήσει τον πόλεμο με την Τουρκία. Είναι ακόμη εμπλό, έχει μπει στη Μεσόγειο μέσα. Όλο το πλήρωμα εκπαιδεύτηκε 3 μήνες στη Γερμανία. Αλλά τα πυροβόλα του μαζί με τον Βίσμαρκ, τα μεγαλύτερα πυροβόλα που υπήρχαν στη γη τους. Δεν είχα ρίξει ποτέ. Και όταν ο ελληνικός στρατός είχε ανεβεί πλέον στα Σέρβια και πήγαινε προς την Σταγιανιτσά, τότε ανέβηκε από την Εύβοια. Οι πρώτες βολές που έριξε στον Τούρκικο το στόλο ήταν από την Εύβοια, δες το χάρτη. Εντελώς παταγωδώς απέτυχαν ή το τελείωσε ανεκπαίδευτη. Ναι. Και μία βολή βρήκε το ένα σκάφος μόλις είχε βγει από τον Ελίσποντο το Τούρκικο. Και έμεινε ο στόλος μέσα και τον πλάκωσε ύστερα και τον ξεκαθάρισε. Και ξαναβγήκαν ύστερα οι Τούρκοι στα Ήμια από το 12. Ξαναβγήκαν το 96, δεν ξαναβγεί ποτέ. Τώρα που πουλάνε τις αμπουκά. Το δε Βίσμαρκ, ξέρεις ότι είχε χτυπήσει την τροπίλη, ήταν τρομερό πλοίο, είχε διαλύσει τους συμμάχους, εξαφάνισε το μεγαλύτερο φρεγατό της Αγγλίας, το Χουντ, με 3.200 άντρες επάνω, με μία μόνο βολή. Το έκοψε στη μέση και του βούλεξε άφταντρο με ένα μόνο σταθέντα. Και το πλάκωσε όλος ο συμμαχικός στρατός και τα πλοία. Είχε χτυπήσει η τροπήλη του, η προπέλα του, μία τροπήλη ενός υποβρυχίου. Ήταν ακρινοτοποιημένο και μπόρεσαν και το βήθησαν. Ενώ ο Αβέροφ μετά από εδώ έφυγε, συνέχισε το συμμαχικό αγώνα και έλεγε όλο το ακροτήριο της Καλής Ελπίδος στην Νότια Αφρική. Όταν έπαιζε η εθνική μας στο Port Elizabeth, όσοι φίλαθροι πήγανε στην παραλία, υπάρχει όπως είναι η Αργό στο Βόλο, ο Γεώργιος Αβέροφ στην προβλήτα του Port Elizabeth. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος των Γερμανών. Και όταν ήρθε το 47 πίσω, όταν τελείωνε ο πόλεμος, είχε τελειώσει ο πόλεμος στην Ευρώπη, αυτό επαλευθέρωσε τους Ιταλούς στο Δωδεκάνησα. Γι' αυτό μας ταράξαν στα μνημόνια, κύριε Βασίλη. Μας έχουν άχτη μου φαίνεται από τότε οι Γερμαναράδες. Όπως και με τον Τιτανικό, ο Τιτανικός βούλιαξε έτσι από το Παγόβουνο και τον αδερφό του, το Βρετανικό, τον είχαμε εμείς πλωτέρω νοσοκομείο. Το οποίο το χτύπησαν πράκτορες Γερμανία εκεί στη Σαλαμίνα βουλιαγμένο. Ωραία. Τι να πω, μας εμπλουτίσατε τις γνώσεις για ακόμη ένα βράδυ, κύριε Βασίλη. Όχι, τίποτα δεν έκανα, απλά. Όχι, πώς δεν κάνατε, τι. Είπα, είμαι
πολύ φίλος της εκπομπής και... Να είστε καλά, μας τιμάει αυτό. Δικό σου και του Τάσου. Μου αρέσει με τον τρόπο με τον οποίο κάνετε τις εκπομπές. Είστε, είστε δύο καλά. Και δύο διαφορετικοί χαρακτήρες, αλλά είστε ένα σε μία εκπομπή. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Ναι, ενώνονται, λέτε, σαν ένα, οι δύο προσωπικότητες, έτσι. Ναι, οκ. Okay. Ωραία, κύριε Βασίλη, να σας ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο και ευλογημένο για όλους. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Βασίλη, και εσείς να έχετε ένα ευχάριστο και όμορφο Σαββατοκύριακο. Ήταν ο τελευταίος ο κύριος Βασίλης. Ένα λεπτό να ανοίξουμε, μην καλείτε. Για να κάνουμε και τον επίλογο. Εγώ, λέει ο Ανδρέας, καταρχήν ευχαριστούμε, λέει, τον κύριο Βασίλη για ακόμη μια βραδιά. Μας μάγευσε με τα λεγόμενά του. Ναι, όντως. Και όσον αφορά, προφανώς, λέει, για το Ολυμπιακό Σάρις, εγώ, λέει, θα το έπαιξα γκολ-γκολ, ότι θα, γκολ-γκολ θα είναι και στα δύο ημίχρονα. Με απόδοση, λέει, στην άλλη εταιρεία, να μην πω, 23, καταλάβατε ποια είναι η άλλη, και σε στοίχημα, λέει, είναι 19,5 αυτή τη στιγμή. Και αυτό καλό τέτοιο είναι, βέβαια. Και αυτό είναι. Αλλά το 20 από το 31 θα μου πεις εκεί είναι ακριβές σκορ, έτσι. Λοιπόν, κάτσε λίγο να δω και εδώ. Πού είμαστε ρε παιδιά, δώστε μου ένα λεπτάκι. Επίλογο κάνε Στέλιος ή... Εγώ θα πω καλή επιτυχία στις ομάδες μας, στις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Και τον Άρη μέσα. Ναι. Είσαι καλός άνθρωπος. Μπράβο, είσαι μεγάλο. Σε ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης μιλάμε, δεν μιλάμε. Θελητικός λίμπερο, 107 κόμματα. Ναι, αυτό. Εντάξει. Ωραία. Ναι, εγώ δεν μπορώ από την ίδια ευχή, λέω, να είμαι κακός άνθρωπος εγώ, όπως κατάλαβες. Ναι, βλέπεις όμως, το παίξε διαφορετικά, ναι. Είπα ότι θα χάσει 2-0 ο Άρης, αλλά καλή επιτυχία τον Άρη. Το ξέχασα αυτό, ήταν πραγματικά, ήταν τρεγίστικο, μου φαίνεται, τα ΙΕΚ τρέγιας έπιασαν δουλειά, μου φαίνεται, έκανα. Ένα χρόνο κοντά στο τρέγιας. Ναι, εντάξει, έκανε δουλειά ο Τάσος, έκανε δουλειά. Λοιπόν, εμείς να ευχαριστήσουμε την Mazda Αμανατίδης που για ακόμα μία βραδιά ήταν αρρωγός εδώ και βασικός υποστηρικτής εκπομπής Radio Barbita. Μία Mazda Αμανατίδης που έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή BSRX. Mazda Αμανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα πάντοτε τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει το μάστορά του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης είναι ένα στην πόλη μας και βρίσκεται στην Παπάθη 205. Τηλέφωνο 2310-924-931. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Στέλιο, ακόμη μια φορά. Είσαι πραγματικά έτσι πολύ καλός φίλος και της εκπομπής και δικός μου, πραγματικά, να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω τι θα κάνεις τώρα, έχουμε τίποτα έξοδο ή... Τώρα θα βγούμε. Θα βγούμε τελικά, έτσι. Βγούμε. Παίζει τίποτα, καμιά γυναίκα, θα έρθουμε κι εμείς ή θα... Τώρα... Θα είμαι... Δηλαδή, τώρα, πραγματικά, αν έρθω στην παρέα, θα πούν τι θέλει αυτός ο παππούς εκεί, έτσι. Όχι, φίλε, όχι. Θα σε αποθεώσουν. Κάπα οξύδες είναι η παρέα, μήπως μου την πέσουν τίποτα. Όχι. Σημαίνει ότι... Θα με αποθεώσουν, δηλαδή. Φίλε, ναι. Έχουν ρίξει γέλιο με τη Μαρμίτα. Άρα είμαστε και γελοί. Ευχαριστούμε πολύ. Όχι, δεν λέμε τέτοια. Όχι, όχι. Μπορείς να σε φέρω έτσι. Απλώς ναι. Έχεις πει ατακάρεις. Δηλαδή ναι. Κάποια... Εντάξει, όλοι έχουμε πει. Όλοι έχουμε πει κάποια έξυπνα. Έχουν γράψει ιστορία. Έχουν γράψει. Δηλαδή και οι φίλοι σου, οι παοξίδες, λένε, ας πούμε, είπε αυτό ο Τάσος, μετά είπε αυτό ο Ζάχος. Ναι, ναι. Έτσι, τι λέρε. Γενικότερα στη Μαρμίτα την τηλεοπτική τότε που κάνατε. Ναι. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να δούμε το τι ομάδα είναι ο άλλος. Το τι ατάκα έχει πετάξει. Ατάκα, δηλαδή, ναι, όντως. Όλων οι ατάκες έχουν γράψει, να πω, ναι, ιστορία. Δηλαδή, δεν καθόμαστε, ας πούμε, να δούμε το ότι το ξέσπασμα του Μπουγάτσα, ας πούμε. Ναι. Δεν σε νοιάζει το ότι είναι Άρης εκείνη. Ξέσπασμα Μπουγάτσα. Απλώς είναι το ξέσπασμα, ναι, αυτό. Είναι. Ιδιαίτερα του Νίκου τα ξεσπάσματα έχουν γράψει ιστορία, έτσι. Αυτό, ναι. Έχω γράψει ιστορία, όντως. Υπήρχαν... Όπως και με τον τύπο με τις πίτσες που έφερε. Δεν κοιτάς τώρα το... Ναι. Ήταν ωραίο. Ήταν ωραίο. Όλο σκηνικό. Ξέρεις, δεν μας φάγαμε εκείνη την ώρα, έπαιζε πολύ. Γιατί είναι και πλήρως και ο Ραπτόπουλος. Δεν έχει. Δεν ξέρω. Δεν πού το βάζεις αυτό. Η πλήρως ο Ραπτόπουλος. Ζήτησε όμως τα αρέστα που δεν έδωσε τα αρέστα. Ναι, περίμενε μισό ευρώ αρέστα. Ο άλλος έφυγε το παιδί, είχε φτάσει παρέδε την επόμενη πίτσα, ο άλλος περίμενε τα αρέστα. Το πήρε, λέει, και έφυγε. Υπέθεσε ο άνθρωπος ότι δεν θα ζητήσει το μισό ευρώ, βρε Σγκρούτς. Λοιπόν, αυτά. Οπότε να ξέρεις, θα σε αποθεώσουν. Θα έρθω τότε μια φορά έτσι για μια μπυρίτσα. Θα μου πεις είμαστε εκεί, θα έρθω να με δεις έτσι ξαφνικά.
Έτσι, οπότε θα γίνει και οι αυτό. Δύο, οι δύο οι φίλοι μου τον Τάσο τον γνώρισαν. Τώρα μένει να γνωρίσουν και εσένα. Α, οι δύο οι κολλητοί, ας πούμε, έτσι που κάνεις περισσότερο παρέα. Ναι, με αυτούς που ρε παιδί μου μερικές φορές είναι και πιο έτσι, θαραλέ και μετά και ραδιόφωνο. Ωραία. Λοιπόν, εμείς να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο και για τη συμμετοχή και για την ακρόαση. Να μείνουν, προτείνουμε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Στέφανος και ο Διονύσης και η παρέα του θα σας κρατήσουν τροφιά μέχρι τη μία η ώρα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο από τον Στέλιο και μένα. Να έχετε ένα ευχάριστο και όμορφο Σαββατοκύριακο. Καλό βράδυ.